Λοιπόν, την ενημέρωση για τις ανεμογεννήτριες, κύριε Πρόεδρε, θα την κάνει η κυρία Κυρτάτα. Έχουμε ετοιμάσει μία εισήγηση, οπότε θα σας ενημερώσει η κυρία Κυρτάτα. Ευχαριστώ. Κυρία Κυρτάτα, παρακαλώ. Κλείστε τα μικρόφωνα όλα, αυτό της κυρίας Κυρτάτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα σας κάνω καταρχήν μία συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του συναδέλφου του κυρίου Κόλλια, που έχει περιέλθει στο Δήμο Άτυπα. Μας την έστειλε για να χρησιμοποιηθεί, απλώς για να λάβουμε γνώση του περιεχομένου της. Θα αναφερθώ μόνο, επειδή είναι πολύ μεγάλη η γνωμοδότηση, είναι 78 σελίδες, έχω κάνει μία σύνοψη που περιλαμβάνει όλα την παρουσίαση όλων των αιωλικών πάρκων, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το καθένα και τις δικαστικές ενέργειες που προτείνει ο συνάδελφος, ο κύριος Κόλλιας. Και στη συνέχεια θα πούμε για τα άμεσα, για αυτά που είναι επίγοντα, που είναι άμεσα, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από το Δήμο. Λοιπόν, το πρώτο είναι το αιωλικό πάρκο της εταιρείας Αιωλική Άνδρου Ράχη Ξηροκόπη ΑΕ, στη θέση Ράχη Ξηροκόπη. Αυτό, όπως θυμάστε, επειδή ήρθε τροποποίηση της πρώτης μελέτης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άνδρου με την υπαριθμό 192 του 19 από 13/9 του 2019 απόφασή του, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπέβαλε η εταιρεία για την τροποποίηση της αρχικής από 5/4 του 2018 ΑΕΠΟ. Κατά της αρχικής αυτής ΑΕΠΟ έχει ασκηθεί η από 18/6 του 2019 αίτηση ακύρωσης από πολίτες, η οποία με την υπαριθμόν 2418 του 2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε, με την επισήμανση όμως ότι παρά την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης του έργου προτού εκπονηθεί νέα ειδική οικολογική αξιολόγηση, η οποία και θα εκτιμηθεί προσηκόντως σύμφωνα με τα ανωτέρω από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Γι' αυτό ακολούθησε και η τροποποιητική της ΜΠΕ. Με βάση αυτό, αυτή την περίληψη του καθεστώτος αυτού του αερολικού πάρκου, ο γνωμοδοτών δικηγόρος κύριος Κόλλιας παραθέτει τις δικαστικές ενέργειες που δύναται να ληφθούν, οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, ακύρωση της προσέκδοση απόφασης τροποποίησης της ΟΣΑΝΟ ΑΕΠΟ, η οποία εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα, ενώπιον του ΣΤΕ, εντός 60 ημερών από την ανάτησή της στον ιστότοπο aepoipeca.gr. Δεύτερον, αίτηση αναθεώρησης της προσέκδοση απόφασης της ΡΑΕ για νέα παράταση της ισχύως αρχικής άδειας παραγωγής ενώπιον της ΡΑΕ και στη συνέχεια αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της ΡΑΕ επί της ΟΣΑΝΟ αίτησης αναθεώρησης, εφόσον βέβαια είναι απορριπτική, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Σε δεύτερο στάδιο είναι αυτό. Και τρίτον, ακύρωση ενώπιον του ΣΤΕ της άδειας εγκατάστασης του εν λόγω αιωλικού πάρκου εντός 60 ημερών από την ανάτησή της στον ιστότοπο της Διάβγεια, η οποία άδεια εγκατάστασης θα εκδοθεί μετά την έγκριση της τροποποιητικής μελέτης. Αυτά είναι τα τρία στάδια των δικαστικών ενεργειών που προτείνει ο δικηγόρος, οι οποίες θα ξεκινήσουν με την έκδοση των κατά περίπτωση αποφάσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κάποια. Το δεύτερο αιωλικό πάρκο είναι της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ στη θέση Μακροτάνταλο. Για το εν λόγω αιωλικό πάρκο εκδόθηκε αρχικά η 12/4/23 από 17/10/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και στη συνέχεια εκδόθηκε η ΡΑΕ 593 άδεια παραγωγής, η χρονική διάρκεια ισχύως της οποίας ορίστηκε στα 15 έτη, ήτι έως την 6 Νοεμβρίου 2018. Ακολούθησε
η έκδοση γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, όταν λέμε ακολούθηση, εννοούμε μετά το 2001 που εκδόθηκε η πρώτη απόφαση, οι οποίες ήταν θετικές ως επιτοπλίστων, εκτός από τις γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του ΕΟΤ. Αυτές οι δύο υπηρεσίες είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά. Ο Δήμος Άνδρου, δια της υπαριθμών 205-2012, από 27-12-2012 απόφασης του, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την κατασκευή από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ Αιωλικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΑΣΠΙΕ, ισχύος 11,5 ΜΒ, στη θέση μακροτάνταλο της Δημοτικής Ενότητας Ιδρούσας του Δήμου Άνδρου, αφού ήδη υπάρχει εκεί αιωλικό πάρκο. Αυτή ήταν η αιτιολογία της απόφασης του 2012. Τέλος, εκδόθηκε η υπαριθμόν 44306 από 25/6/2014 ΑΕΠΟ της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Μέχρι σήμερα, κανένας ενδιαφερόμενος φορέας, πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προβεί σε κάποια δικαστική ενέργεια σχετικά με την αδειοδότηση του εν λόγω αιωλικού πάρκου. Αυτό είναι από όσα γνωρίζουμε. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, ο γνωμοδοτό δικηγόρος, κ. Κόλλιας, παραθέτει τις δικαστικές ενέργειες που δύναται να ληφθούν. Και είναι η εξής. Εάν κριθεί ότι πρέπει να προβεί ο Δήμος σε τέτοιες ενέργειες, την ακύρωση ενώπιον του ΣΤΕ της άδειας εγκατάστασης του εν λόγω αιωλικού πάρκου, μιλάμε για την άδεια εγκατάστασης πια και όχι για τη μελέτη, εντός 60 ημερών από την ανάρτησή της στον ιστότοπο της Διάβγεια. Αυτή είναι η ενέργεια που προτείνει ο δικηγόρος. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Άνδρου δεν νομιμοποιείται να προβεί σε οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια απευθείας κατά των απαλωτριώσεων ιδιοκτησιών που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα για την εν λόγω περιοχή, καθώς δεν είναι ιδιοκτήτης κάποιας απαλωτριωτέας έκτασης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα απαλωτριώσει τις εκτάσεις των ιδιοκτητών εκεί, στις οποίες θα εγκατασταθούν αυτά. Και πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό. Είναι υποδιερεύνηση, εάν οι ιδιοκτήτες ασκήσουν κάποιο ένδικο μέσο, είναι υποδιερεύνηση το αν μπορεί ο Δήμος να ασκήσει παρέμβαση. Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, το επόμενο αιωλικό πάρκο είναι της εταιρείας, είναι αιωλικό πάρκο Άνδρου Μαραθιάς ΑΕ, στη θέση Μαραθιάς. Εδώ ο δικηγόρος λέει ότι για το συγκεκριμένο, δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία ως προς την έναρξη των υλικών εργασιών εγκατάστασής του, η μοναδική δυνατότητα που έχει ο Δήμος Άνδρου και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες φορείς του νησιού, εάν εν τω μεταξύ δεν εκδοθεί κάποια απόφαση τροποποίησης των ήδη υφιστάμενων εγκρίσεων του εν λόγω αιωλικού πάρκου, είναι να καταθέσει αίτηση για την ακύρωση της προσέκδοση, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, άδειας λειτουργίας ενώπιον του ΣΤΕ εντός 60 ημερών από τη δημοσίευσή της ή από την ημέρα κατά την οποία θα λάβουν γνώση της έκδοσής της. Μιλάμε για τη λειτουργία πια. Ο Δήμος Άνδρου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει γνωμοδοτήσει επί της αδειοδότησης του εν λόγω αιωλικού πάρκου λόγω της υπαγωγής του στα έργα Β' κατηγορίας εξαιτίας της χαμηλής προσεγκατάστασης ισχύως του και κατά συνέπεια δεν έχει εφαρμοστεί εν προκειμένου η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων του Δήμου και της Περιφέρειας. Το τέταρτο αιωλικό πάρκο είναι της εταιρείας Green Wind Power ΑΕ στη θέση Φραγκάκη. Αυτό ξεκίνησε με την υπαριθμόν πρωτοκόλλου 52-29-7-2011 έγγραφο της εταιρείας, η οποία υπέβαλε προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εν λόγω αιωλικού πάρκου. Ακολούθησε η έκδοση των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, οι οποίες ήταν όλες θετικές.
Έτσι εκδόθηκε η υπαρή πρωτοκόλλου 7613 από 5 Τετάρτου 2018 ΑΕΠΟ. Τέλος, όλους προσφάτως, στις 12 Τρίτου 2020, η αδειούχος εταιρεία έλαβε άδεια εγκατάστασης για τον ελόγω αεολικό πάρκο δια της υπαρθμού πρωτοκόλλου 1014 από 12 Τρίτου 2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το εν λόγω αεολικό πάρκο έχει ήδη ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας η από 18 Έκτου 2018 αίτηση ακύρωσης της ΑΕΠΟ από πλήθος πολιτών που κατοικούν στην Άνδρο, καθώς και από περιβαλλοντικές και τοπικές οργανώσεις. Η αίτηση ακύρωσης συζητήθηκε στο 5ο τμήμα του ΣΤΕ στις 12 Έκτου 2019 και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί απόφαση εξ όσων γνωρίζουμε, βέβαια. Με βάση τα ανωτέρα, γιατί ο Δήμος δεν είναι διάδικος και δεν θα επιδοθεί κάτι, δεν θα κοινοποιηθεί κάτι στο Δήμο. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, ο γνωμοδοτών δικηγόρος παραθέτει τις δικαστικές ενέργειες που δίνεται να ληφθούν. Ο Δήμος Άνδρου και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες φορείς του νησιού δέον όπως προχωρήσουν σε κατάθεση αίτησης για την ακύρωση της άδειας εγκατάστασης ενώπιον του ΣΤΕ εντός 60 ημερών από την έκδοσή της που έγινε την 12η Τρίτου 2020. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, πρέπει να αναφέρουμε τα εξής. Από τις 16 Τρίτου 2020 έως και 15 Πέμπτου 2020, με διαδοχικές σκία, είναι σε ισχύ η προσωρινή αναστολή των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, καθώς και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συνοχών αξιώσεων. Δεύτερον, η εξεκονθήμερη προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την ακύρωση της άδειας εγκατάστασης στο Φραγκάκι, εκδοθήσα στις 12 Τρίτου 2020, εκπνέει στις 11 Πέμπτου 2020. Δεδομένου όμως ότι στις 11 Πέμπτου 2020 θα εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, τότε αντιστοίχως αναστέλλεται και η ως άνω εξεκονθήμερη προθεσμία. Η εξεκονθήμερη προθεσμία, ακόμα και αν λύγει, όταν πλέον δεν υφίσταται η προσωρινή αναστολή, αναστέλλεται για ίσο της προηγηθήσας προσωρινής αναστολής χρονικό διάστημα. Δηλαδή, η απόφαση βγήκε στις 12 Τρίτου και στις 16 Τρίτου επιβλήθηκε η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων. Άρα, είχαν παρέλθει 4 μέρες από τις 60. Άρα, από τις 15 Πέμπτου, που θα λήξει αναστολή, εάν δεν πάρει παράταση αναστολή των δικαστικών εργασιών, θα υπάρχουν άλλες 56 μέρες περιθώριο για να ασκηθεί το ένδικο μέσο του Συμβούλου της Επικρατείας. Τώρα, τέθηκε στον συνάδελφο ερώτημα από τον Δήμαρχο για την ευδοκίμηση τυχόν αίτησης ακύρωσης και ως προς αυτό το θέμα ο κύριος Σκόλιας αναφέρει τα εξής. Από τη μελέτη του συνόλου των εγγράφων θα προκύψουν και οι τυχόν πλημέλειες της διοίκησης ως προς την έκδοση της ως άνω άδειας. Δηλαδή θέλει να δει το φάκελο, με απλά λόγια. Σε κάθε περίπτωση, η υπαρίθμη 24-18-19 απόφαση του ΣΤΕ για το αεολικό πάρκο στη Ράχη Ξηροκόμπη, που έχει ακολουθήσει παράλληλη αδειοδοτική διαδικασία με εκείνο στο Φραγκάκι και κατά μία έννοια αποτελούν ενιαίο επί της ουσίας έργο, σε συνδυασμό με τα γενικότερα ζητήματα νομιμότητας της ΣΚΙΑ για την άγρια ορνηθοπανίδα και του ειδικού χωροταξικού και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέτουν το περίγραμμα για τη σύνταξη, εφόσον τελικά αποφασιστεί από το Δήμο σας, μία συγκροτημένης και εμπεριστατωμένης αίτησης για την ακύρωση άδειας εγκατάστασης στο Φραγκάκι. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Κόλια για τα ποσοστά ευδοκίμησης μιας αίτησης ακύρωσης. Το επόμενο αιωλικό πάρκο, το πέμπτο, είναι της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ στη θέση Καλυβάρη. Πρόκειται για εν λειτουργία αιωλικό πάρκο που αντικαθιστά τις 7 παλαιότερες μικρές ανεμογεννήτριές του με μία καινούργια. Η αδειοδοτική διαδικασία του εν λόγω αιωλικού πάρκου εκκίνησε δια της έκδοσης της απόφασης μιας άδειας παραγωγής, η οποία ανανεώθηκε το 2015, με ισχύ πλέον μέχρι τις 26 Τρίτου του 2040. Κανένας ενδιαφερόμενος φορέας, πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προβεί σε κάποια δικαστική ενέργεια σχετικά με την αδειοδότηση του ενωτέρου περιγραφόμενου αιωλικού πάρκου.
Με βάση το νοτέλο, ο γνωμοδοτών δικηγόρος κ. Κόλλιας παραθέτει τις δικαστικές ενέργειες που δίνεται να ληφθούν εφόσον κριθεί ότι είναι σκόπιμο να γίνει αυτό. Καθώς, λέει, αναμένεται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η έκδοση απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ και άδεια εγκατάστασης, ο Δήμος Άνδρου και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες φορείς του νησιού δένουν όπως είναι σε ετοιμότητα, προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις για την ακύρωση των ΣΑΝΟ εγκρίσεων ενώπιον του ΣΤΕ, εντός 60 ημερών από την ανάρτησή του στον ιστότοπο της Διάβγη. Το έκτο είναι τα αιωλικά πάρκα στις θέσεις Κύλιζα, Λούκο, Μπάμπο Βίγλιες, Λευκυβάρη, Άγιος Ανούφριος, των εταιριών Αιωλικό Πάρκο Κύλιζα ΑΕ, Αιωλικό Πάρκο Λούκο ΑΕ, Αιωλικό Πάρκο Μπάμπο Βίγλιες ΑΕ, Αιωλικό Πάρκο Λευκυβάρη ΑΕ και Αιωλικό Πάρκο Άγιος Ανούφριος ΑΕ, συμφερόντων Κοπελούζου. Αιωλικό Πάρκο Κύλιζα ΑΕ, στη θέση Κύλιζα, έχει εγκριθεί από 22/9/2010. Η χρονική διάρκεια της άδειας παραγωγής έχει οριστεί στα 25 έτη, είτε έως την 22/9/2035. Και για να μην σας κουράζω, όλα τα πάρκα, Αιωλικό Πάρκο Λούκο, στη θέση Λούκο. Αιωλικό Πάρκο Μπάμπο Βίγλιες, στη θέση Μπάμπο Βίγλιες. Αιωλικό Πάρκο Λευκυβάρη, Αιωλικό Πάρκο Άγιος Ονούφριος, έχουν άδεια παραγωγής, η διάρκεια ισχύως της οποίας λύγει το 2035, 22/9, για όλα. Πρόκειται για υποέργα ενός ενιαίου έργου με πρόταση ανεξάρτητης διασύνδεσης στο υπηρετικό δίκτυο. Με το από 19/7/2010 έγγραφό τους, οι αδειούχες εταιρείες υπέβαλαν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ετούμενη στην έκδοση ΑΕΠΟ και το σύνολο του έργου. Ακολούθησε η έκδοση των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών φορέων, οι οποίες ήταν όλες θετικές. Έτσι εκδόθηκε η 20/28/10 από 26/8/2011 ΑΕΠΟ των Υπουργών ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Και στη συνέχεια εκδόθηκε η από 12/12/14 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δια της οποίας αποφασίστηκε η απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου και πυθμένα προς την εταιρεία Αιωλικό Πάρκο Μπάμπο Βίγλιες ΑΕ για την κατασκευή του έργου εγκατάσταση και λειτουργία του αιωλικού συγκροτήματος ΑΣΠΙΕ στην περιοχή Καμινάκη, νήσου Άνδρου, νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα στη θέση Καμινάκη, νήσου Άνδρου, Αιγιαλό, επιφανείας 256,12 τετραγωνικών μέτρων και θαλάσσιο χώρο επιφανείας 1.499,82 τετραγωνικά μέτρα. Για την ακύρωση της ΟΣΑΝΟ από 26/8/2011 ΑΕΠΟ, ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης ενώπιον της Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της οποίας εκδόθηκε η υπαρήθμη 1403/2019 απορριπτική απόφαση του ΣΤΕ. Με βάση το ανωτέρω, ο γνωμοδοτών δικηγόρος κ. Κόλλιας παραθέτει τις δικαστικές ενέργειες που δύναται να ληφθούν. Αναμένονται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η έκδοση των αδειών εγκατάστασης των ελόγω αιωλικών πάρκων, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί όλες οι προγενέστερες και επαιτούμενες εγκρίσεις. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Άνδρου και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες φορείς του νησιού πρέπει να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις για την ακύρωσή τους ενώπιον του ΣΤΕ εντός 60 ημερών από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Διάβγεια. 7. Αιωλικά πάρκα στις θέσεις Κουβάρα, Τσούκα, Γκάρδη, Αμάραντος, Πηγές, Λεύκα, Σκούμπι, Φρουσέη, Βραχάκη, Κορυφή, Πέταλο, Βασιλικό, Δίγλα, Βορεινή, Σπηλιά, των εταιριών Αιωλικό Πάρκο Γκοράκη ΑΕ, Αιωλικό Πάρκο Καφούτσι ΑΕ, Αιωλικό Πάρκο Σκούμπι ΑΕ, Αιωλικό Πάρκο Πέταλο ΑΕ. Ομοίως, η αδειοδοτική διαδικασία του Αιωλικού Πάρκου της εταιρείας Γκοράκη στη θέση Κουβάρα ξεκίνησε με την έκδοση της υπαριθμών 1388/2010 απόφαση της ΡΑΕ, η οποία έχει ισχύει μέχρι 22/9/2035. Η αδειοδοτική διαδικασία του Αιωλικού Πάρκου στη θέση Τσούκα Γκάρδια Μάραντος Πηγές Λεύκα ξεκίνησε πάλι το 2010 με απόφαση της ΡΑΕ και η χρονική διάρκεια είναι επίσης μέχρι το 2035,
αλλά το 2013 προστέθηκαν με απόφαση της ΡΑΕ οι θέσεις αμάραντος πηγές Λεύκα. Το ίδιο για το αιωλικό πάρκο Σκούμπι, Φρουσέι, Βραχάκη, Κορυφή. Έχει επίσης άδεια παραγωγής που ισχύει μέχρι το 35. Το αιωλικό πάρκο Πέταλο, επίσης το ίδιο, έχει άδεια παραγωγής από το 2010 που ισχύει μέχρι το 2035. Όλα τα οσάνω αιωλικά πάρκα αποτελούν υποέργα ενός ενιαίου συνολικού έργου με ανεξάρτητη πρόταση διασύνδεσης υψηλής τάσης στο υπηρετικό σύστημα. Σημειώνεται, και αυτό έχει μια σημασία νομική, ότι το αιωλικό πάρκο Πέταλο ΑΕ δεν έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την ΑΕΠΟ του ενιαίου έργου. Έχει μπει αργότερα. Λοιπόν, και το 2011 οι αδειούχες εταιρείες υπέβαλαν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ετούμενη στην έκδοση ΑΕΠΟ. Ακολούθησε η έκδοση των γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, οι οποίες ήταν ως επιτοπλίστων θετικές, εκτός των Δήμων Άνδρου, Νάξου, Πτίνου και Πάρου, αλλά και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που γνωμοδότησαν αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, στις 18-14 εκδόθηκε η ΑΕΠΟ και οι αδειούχες εταιρείες έχουν ήδη κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση της ανωτέρω ΑΕΠΟ που εκδόθηκε το 2014 με την υποβολή νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία μέχρι σήμερα έχει λάβει θετική γνωμοδότηση μόνο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Για την ακύρωση της ΟΣΑΝΟ ΑΕΠΟ, ο Δήμος Άνδρου, από κοινού με το Δήμο Τίνου, Πάρου, Νάξου και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει ασκήσει ενώπιν της Συμβουλής Επικρατείας από τις 13 Δευτέρου 2015 αίτηση ακύρωσης, η εκδίκαση της οποίας είχε προσδιοριστεί για την 1η Τετάρτου 2020, κατόπιν συνεχώς αναβολών και προφανώς αναβλήθηκε λόγω της αναστολής. Αναβλήθηκε εκ νέου. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, ο κύριος Κόλλιας παραθέτει τις δικαστικές ενέργειες που μπορούν να ληφθούν. Αναφορικά με τη συστοιχία των αιωλικών πάρκων στις θέσεις Κουβάρα, Τσούκα, Γκάρδη, Αμάραντος, Πηγές Λεύκα, Σκούμπι, Φρουσέι, Βραχάκη, Κορυφή, αναμένεται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η έκδοση απόφασης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Επομένως, ο Δήμος Άνδρου και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες φορείς δέουν όπως είναι σε ετοιμότητα, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την ακύρωση προς έκδοση απόφασης τροποποίησης ενώπιον του ΣΤΕ, εντός 60 ημερών από την ανάρτησή της στον ιστότοπο. Και επισημαίνει ότι εν ώψη της έγκαιρης προετοιμασίας για την άσκηση της ανωτέρω αίτησης ακύρωσης, συστήνεται η συγκέντρωση από την προσφάτω συσταθή σε Επιτροπή Αγώνα όλου του απαραίτητου υλικού, δηλαδή πρώτον, τις υποβληθείς σας ΜΠΕ και ΕΟΑ, ειδική οικολογική αξιολόγηση και την τροποποίηση της ΑΕΠΟ με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, καθώς και τις από Ιανουαρίου 2018 μελέτες επικαιροποίησης και δεύτερον, της αρχικής ΜΠΕ με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, γνωμοδοτήσεις κτλ. Καθώς και των τυχών διαθέσιμων γνωμοδοτήσεων, απόψεων, μελετών, πολιτών ή περιβαλλοντικών φορέων προς το λόγο αιωλικό πάρκο. Και το τελευταίο αιωλικό πάρκο είναι αυτό της εταιρείας Ακτίνα Λακωνίας ΑΕ στη θέση Φραγκάκη. Αυτό ξεκίνησε πολύ πρόσφατα. Η αδειοδοτική διαδικασία ξεκίνησε με την έκδοση της 630-2019 από 14-19 απόφαση της ΡΑΕ. Έχει δώσει χρονική διάρκεια ισχύως 25 έτη, δηλαδή μέχρι 14-2044. Στη συνέχεια υποβλήθηκε προς έγκριση από την αδειούχο εταιρεία για από Νοεμβρίου 2019 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική οικολογική αξιολόγηση και η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 26 Δευτέρου 2020. Μέχρι στιγμής, κανένας ενδιαφερόμενος φορέας, πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προβεί σε κάποια δικαστική ενέργεια για την ακύρωση της ΟΣΑΝΟ άδεια παραγωγής. Με βάση τα νοτέρω, ο κ. Κόλλιας παραθέτει τις δικαστικές ενέργειες που μπορούν να ληφθούν. Αναφορικά με το υλικό πάρκο στη θέση Φραγκάκη της εταιρείας Ακτίνα Λακωνίας ΑΕ, αναμένεται στο προσεχές χρονικό διάστημα η έκδοση ΑΕΠΟ, δεδομένου ότι η προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση επί της υποβληθήσεως από Νοεμβρίου 2019 ΜΠΕ παρήλθε στις 26 Δευτέρου 2020. Επομένως, πάλι ο Δήμος Άνδρου και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την ακύρωση της προσέκδοσης για ΕΠΟ ενώπιον του ΣΤΕ εντός 60 ημερών από την ανάρτησή της στον ιστότοπο.
Αυτά είναι αυτά που εν συντομία, με μεγάλη συντομία, πολύ συνοπτικά, αναφέρει ο κ. Κόλλιας. Είναι πάρα πολύ αναλυτική η γνωμοδότησή του. Επί της διαδικασίας θα ήθελα να προσθέσω ότι για να προβεί ο Δήμος στην άσκηση οποιοδήποτε ενδίκου μέσου, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και γνωμοδότηση δικηγόρου της νομικής υπηρεσίας ή δικηγόρου στον οποίο, ο οποίος είναι εξειδικευμένος, να πρόκειται για εξειδικευμένα θέματα. Προσωπικά για το εν λόγω θέμα έχω γνωμοδοτήσει ότι απαιτείται η συνδρομή εξειδικευμένου δικηγόρου ειδικού στην περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικά στις ανεμογεννήτριες. Κατά συνέπεια, παρόλο που ο Δήμος διαθέτει νομική υπηρεσία, δεν θα μπορέσει να στηρίξει με την νομική υπηρεσία του επαρκώς μία αίτηση ακύρωσης και απαιτείται συνδρομή από εξειδικευμένο σε τέτοια θέματα νομικό, όπως είναι ο κ. Κόλλιας ή όπως είναι η κυρία Καλία που είχε αναλάβει το ΧΙΤΗ, που είναι ειδική στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Μέτρησα περίπου 15 τις ακυρώσεις. Ποιος θέλει το λόγο? Έχω λίγο κάτι. Ο μικρόφωνο του κύριου Δημάρχου. Λοιπόν, καταρχήν νομίζω ότι επιτέλους στο νησί αρχίζει να γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Και αρχίζουμε όλοι εμείς που είχαμε πληροφορίες δεξιά και αριστερά και όταν με το καλό μπορέσουμε να παραλάβουμε και επίσημα ώστε να την αξιοποιήσουμε την γνωμοδότηση του κύριου Κόλλια, να έχουμε καταρχήν μια εικόνα τι συμβαίνει, άρα ήταν απαραίτητη αυτή η γνωμοδότηση. Ήταν μια πρωτοβουλία δική που νομίζω ότι ήταν απαραίτητη και για το Συμβούλιο και για τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών. Να διευκρινίσω λίγο σε αυτά που είπε η Κατερίνα Κυρτάτα σε σχέση με το Φραγκάκι, ότι και το γράφει, από όσο γνωρίζω, ο κύριος Κόλλιας. Εξ όσων γνωρίζει, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το ΣΤΕ. Έχει τελεσυνδικήσει και έχει βγει απόφαση για το θέση Φραγκάκι. Επίσης, νομίζω ότι σιγά-σιγά, γιατί ξέρεις ωραία τα ερωτήματα, τώρα μόλις πληροφορήθηκα ότι είμαι και dealer, από τον κύριο Μπακέλα, έβγαλε μια ανακοίνωση ωραία για τον πρωτογενή τομέα. Θα αποκαλυφθεί στο τέλος της βραδιάς ποιος πρέπει να έχει αυτό το χαρακτηρισμό. Εγώ θα πω το εξής λοιπόν. Ότι κύριε Καπάκη, ζητούσατε επίμονα τον αριθμό πρωτοκόλλου της παραλαβής της γνωμοδότησης. Σας είπε ο πρόεδρος στην προσπάθειά σας, μάλλον να είχατε προτιάσει τηλεδιάσκεψη, να έχετε ακροαματικότητα, να διχάσουμε, δεν ξέρω τι θέλατε. Σας εξήγησε για ποιο λόγο δεν συντρέχει το έκτακτο. Σας το είπε ο δικηγόρος σήμερα και σε σχέση με την παράταση των ημερομηνιών. Και στο ότι δεν μπορούμε να αναθέσουμε, όπως βγάζετε πολύ εύκολα στη δημοσιότητα, σε κανένα δικηγόρο, ούτε καν στο δικό μας, αν δεν παραλάβουμε την γνωμοδότηση. Ανταυτού, με τη στοχευμένη απουσία σας από τις δύο προσπάθειες που κάναμε να περάσουμε το τεχνικό πρόγραμμα για προχωρήσουμε την αναμόρφωση, εσείς καθυστερούσατε ουσιαστικά τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί και δεν έχουμε εγκεκριμένη αναμόρφωση, δεν μπορούμε να παραλάβουμε το τιμολόγιο, παύλα γνωμοδότηση και να το πρωτοκολλήσουμε με τον κύριο Κόλλια. Άρα δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Επειδή, όπως σας είπε και ο δικηγόρος, όταν η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει για να παραλάβει, πρέπει να πρωτοκολληθεί και να έρθει επίσημη γνωμοδότηση. Ατύπως, εγώ ο ίδιος, και θα επαναλάβω κάτι που είπα στο τελευταίο συμβούλιο, για όλους εσάς που είστε στην αντιπολίτευση, ο χρόνος δεν περνάει με τίποτα, για εμάς δεν μας φτάνει. Και πραγματικά. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια πολλούς δημοτικούς υπαλλήλους που όλο αυτό το δίμηνο από 12 μέχρι 15 ώρες βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο. Ούτε μπορώ να παρακολουθήσω και να έχω καθαρό μυαλό το τι γίνεται στην Επιτροπή, ούτε μπορώ να ασχοληθώ με αυτό, ούτε και χρειαζόταν να προσανατολίσουμε την κοινωνία. Νομίζω όμως ότι καταλάβατε μέσα και από την γνωμοδότηση και όταν την έχετε στα χέρια σας, ότι πρώτη φορά και Δημοτική Αρχή κάνει δικαστική. Δικαστικές ενέργειες απέναντι σε σε επενδύσεις αιωλικών πάρκων. Νομίζω ότι πρέπει, πέρα από την προσπάθεια, και θα το πω δημόσια, που έχουν οι ένοχοι του παρελθόντος να τα φορτώσουν στο Λοτσάρι και να πούνε ότι ο Λοτσάρης μιλάει με επενδυτές,
Εγώ θα σου πω ότι πράγματι μιλάμε με τους επενδυτές. Το έκανα στο Γαβρίο. Η Ηνωμένη Αντιπολίτευση και ο κύριος Μπακέλας τότε πράγματι με καταγγέλναν και έκανα μια δική τους που και εκεί πήγα. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σαν δήμαρχος σε την προσπάθεια. Αλλά να πω ότι όταν εγώ είδα τους επενδυτές, τους είδα παρουσία 250 ανδριωτών, δηλαδή δημόσια. Πραγματικά ως Δημοτική Αρχή, το ότι είμαι ρεαλιστής και επειδή μιλάω πάντα για την δημιουργία αντιπρότασης, που δυστυχώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν την αξιοποίησε την ευκαιρία που μας έδωσε η Περιφέρεια, σας παρουσίασα στο σχετικό Δημοτικό Συμβούλιο τα 3 έγγραφα που είχα κάνει στον κύριο Σουσούδη μαζί με τον κύριο Μπιζά ως Περιφερειακή Σύμβουλη και ευχαριστώ δημόσια τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Δεν αποδεχτήκαμε να παραλάβουμε μια μελέτη η οποία έχει αγνοήσει το νησί μας. Επί ένα χρόνο προσπαθούσα να πείσω την προηγούμενη Δημοτική Αρχή να καταθέσει μια αντιπρόταση. Δεν το έκανε, άρα θα είχαμε ένα σχέδιο. Ανταυτού η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με απίστευτη ευκολία, όπως το λέει, και μπορεί να έχει και δίκιο, θα το δείξει η ιστορία, κατήργησε οποιαδήποτε συζήτηση για τον Περιφερειακό Πάρκο που ήταν μια μορφή. Έβαζε μία μορφή σχεδιασμού και μία μορφή περιορισμού. Και μας έφερε αυτή τη στιγμή σε μία κατάσταση που είναι ξέφραγο απέλου του νησί. Αυτό που θέλω να βγει από αυτή την ενημέρωση, για να πάμε μετά και στις επιτροπές και στις συντονισμένες ενέργειες, είναι ότι πρέπει να καταλάβετε και νομίζω καταλάβατε το μέγεθος του προβλήματος. Το να σε μία υποστελεχωμένη, χάρη του εκλογικού νόμου, διοίκηση. Και σε μία συσπήρωση που πιθανόν δεν έχετε ανάγκη, αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα, όπως πολύ καλά τα καταφέραμε ενωμένοι στον κορονοϊό, το συγκεκριμένο θέμα εγώ θα το χαρακτήριζα το αμέσως επόμενο. Γιατί χαρακτηρίζει και θα καθορίσει το μέλλον και το οικονομικό, αλλά και το μέλλον του νησιού. Κάνω έκκληση να σταματήσετε το στοχευμένο ολοτσάρι θέλει τις ανεμογεννήτριες, γιατί όλοι έχουμε την ιστορία μας, το ότι σιωπώ αρκετό καιρό, σιωπώ, γιατί πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα και δεν περισσεύει, αλλά το σιωπώ δεν σημαίνει ότι θα ανεχθώ τα στοχευμένα δημοσιεύματα και τις στοχευμένες δράσεις εναντίον μου, προσπαθώντας να μου χρεώσετε όσα εσείς δεν κάνατε τόσα χρόνια. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Μιλήστε με επιτροπές αγώνας και στα άλλα νησιά. Πουθενά ο Δήμος δεν βάζει όλα τα λεφτά. Και πόσο μάλλον τώρα μετά από όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να καθίσουμε με σοβαρότητα και να αξιολογήσουμε πώς αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν να πιάσουν τόπο σε πράγματα που μπορούμε να κερδίσουμε. Γι' αυτό και έκανα και την ερώτηση στον κύριο Κόλλια, που προσωπικά εγώ την εκτιμώ, για τα ποσοστά ευδοκίμησης. Και επίσης, να πω ότι και είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται εξειδικευμένους δικηγόρους. Βάλτε όλοι τα δυνατά σας να βρούμε χρήματα να μπορέσουμε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές νομικές ενέργειες. Αν δεν μπορούμε, θα κάνουμε τις όποιες νομικές ενέργειες που μπορούμε με την υπηρεσία που έχουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την Κατερίνα την Κιτάτα. Είναι ξεκάθαρη θέση της, αλλά το αμαχητή που ίσχυε μέχρι τώρα, εκτός από τις περιπτώσεις που εμείς προκαλέσαμε από την Περιφέρεια και από τα άλλα νησιά και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πήγε σειρώμενη, γιατί είναι οι μόνες δικαστικές ενέργειες που γίνεται νησί, πραγματικά αμαχητή δεν θα περάσει τίποτα, αρκεί να έχει μια λογική. Να πάμε να ξοδεύουμε λεφτά σε επενδύσεις οι οποίες έχουν ουσιαστικά διοδοτηθεί και να ξοδεύουμε χρήματα με πολύ χαμηλά ποσοστά ευδοκίμασης, όπως τα λέει ο άνθρωπος και τα γράφει. Εγώ είμαι σύμφωνος, φέρετε τα χρήματα, πληρώστε τον κύριο Κόλλια και εγώ θα μαζέψω χρήματα να βγούμε από δωρητές, να το κάνουμε, να διεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες μπορείτε να εκτιμήσετε ότι έχετε, αφού τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα. Και κάτι άλλο. Επειδή πολύ συχνά, και όταν ψηφίζω και προτείνω ομόφωνα, ξέρω τι μου γίνεται, επικαλείστε την 11η Δεκεμβρίου για τα αιωλικά, προφανώς. Αλλά σας διαφέρει κάτι, ότι δεν ασκούμε εμείς εκτελεστική εξουσία. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε την Επιτροπή Αγώνα, και πριν μας βρει το κακό που μας έχει βρει, σχεδιάζαμε μια συντονισμένη και με τα 4 νησιά επίσκεψη στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος για να διεκδικήσει την αναστολή. Την αναστολή μόνο το Υπουργείο μπορεί να την κάνει με νομοθετική ρύθμιση. Κανένας άλλος. Γιατί εκεί άκουσα και τον κύριο Αδάμη σε κάποιες τοποθετήσεις να λέει ότι είσαστε ομόφωνοι και τώρα δεν το κυνηγάτε μαχητικά γιατί είναι κολλητός σας ο κύριος Γιαννίκος, ο κύριος Στήλ, ο κύριος τέτοιος. Ακούσα να σας πω, κύριε. Εγώ δεν αρνήθηκα ποτέ να κάνουμε την προσφυγή με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος. Αν θέλετε να το ενδυναμώσουμε και να το πιστέψετε, προφανώς και θα το κάνουμε. Η ομόφωνη απόφαση όμως ουσιαστικά είναι μια απόφαση έκκλησης και του Περιφερειάρχη και του Δήμου για πρωτοβουλίες από την κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορώ εγώ αυτό να το επιβάλλω και προφανώς το καταλάβετε. Εδώ δεν έχουμε σαν τοπικές κοινωνίες, δυστυχώς, ούτε αποφασιστικό ρόλο και έχουμε γνωμοδοτικό που τέλος πάντων μπορεί και να αγνοηθεί. Ευχαριστώ για αρχή. Να πω και εγώ κάτι. Επειδή κατηγορήθηκα πολύ για εκείνο το συμβούλιο που ζήτησε η Ενωμένη Αντιπολίτευση και ο κύριος Μπακέλας, γιατί δεν το συγκάλεσα, σήμερα νομίζω από τοποθέτηση κυρίας Κυρτάτα προέκυψε σαφώς γιατί δεν υπήρχε αυτή η βιασύνη τότε και το συμβούλιο θα έπρεπε να γίνει τώρα όπως γίνεται. Γιατί αφενός μεν οι προθεσμίες δεν έτρεχαν και είχαμε τότε τον Απρίλιο γύρω στους 4 μήνες, τώρα έχουμε γύρω στους 3 ακόμα, και ενδεχομένως αν παραταθεί ακόμα η παράταση των δικαστικών προθεσμιών και πέσουμε και στις δικαστικές προθεσμίες της αναστολής του Ιουλίου-Αυγούστου, μπορεί να πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η τελική ημερομηνία για την κατάθεση της προσφυγής, γιατί μία μπορεί να καταθέσουμε. Όλες οι άλλες πρέπει να καταθεθούν αφού με την προϋπόθεση ότι έχουν βγει κάποιες προσέκδοση πράξεις. Άρα λοιπόν, όταν εγώ σας απάντησα ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί το Συμβούλιο έτσι βιαστικά και γιατί δεν έχουμε. Οι υποθεσμίες έχουν ανασταλεί και αφετέρου δεν είχαμε την επίσημη γνωμοδότηση κ. Κόλλια. Δέχτηκα μία επίθεση και έγραφα και από τον κύριο Καπάκη και από όλους σας σχεδόν, που έλεγαν ότι από τη στιγμή που ήρθε στο mail του κ. Δημάρχου, ο πρόεδρος αποκρύπτει την παραλαβή. Δεν υπάρχει, ακόμα και σήμερα που συζητάμε. Δεν υπάρχει παραλαβή. Υπάρχουν οι πληροφορίες στις οποίες ενημερώνουμε τι ακριβώς έχουν συμβεί. Γιατί δεν υπάρχει παραλαβή. Γιατί δεν υπήρχε το συγκεκριμένο κονδύλι στον προϋπολογισμό, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος. Από τη στιγμή που το κονδύλι στον προϋπολογισμό θα τεθεί, τότε θα μπορέσουμε να παραλάβουμε τη μελέτη για να μπορέσει ο άνθρωπος να πληρωθεί. Δεν μπορούμε να παραλάβουμε μια μελέτη για να την πρωτοκολλήσουμε, όταν δεν μπορούμε να παραλάβουμε το τιμολογιό του. Μετά δεν θα μπορεί να πληρωθεί. Είναι τυπική διαδικασία που την ξέρει πολύ καλά ο Θεοδόσης, ο οποίος ήταν χρόνια στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν έχω την απέτηση να την ξέρει ο κ. Καπάκης. Ο Θεοδόσης την ξέρει. Άρα λοιπόν είχαμε δύο ζητήματα, γι' αυτό δεν το κάλεσα το Συμβούλιο. Δέχτηκα μεγάλες κατηγορίες. Πιστεύω σήμερα πιστήκατε από την νομική μας σύμβολο ότι σωστά έπραξα παρά το μπούλινγκ το οποίο δέχτηκα. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος το λόγο? Όχι, να τον έλεγα. Θα μιλήσω στο Συμβούλιο πρώτα. Παρακαλώ. Να ξεκινήσω έτσι για το διάλογο για δύο πραγματάκια και θα συνεχίσουμε πάλι. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Δήμος Άνδρου έχει τώρα την ευκαιρία να έχει νομικό σύμβουλο, μόνιμο. Ο Δήμος Άνδρου, γνωρίζει πολύ καλά Λευτέρη, δεν είχε ποτέ δικηγόρο δίπλα για να ελέγχει τις υποθέσεις, να βλέπει τις υποθέσεις. Αποσπασματικά παίρναμε δικηγόρο, κυρίως την Κατερίνα, μερικές φορές κάποιους άλλους, δεν θυμάμαι τώρα ποιους, αλλά δεν είχαμε ποτέ μόνιμο νομικό σύμβουλο για να μπορούμε να ελέγχουμε νομικά κάποια θέματα και οικονομικά, αν το θέλεις. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, από το 2016, σαν πρόλογο το κάνω αυτό, προσπαθήσαμε μέσα στο Δήμο να βάλουμε τις διαδικασίες εκείνες, έτσι ώστε ο Δήμος Άνδρου να αποκτήσει επιτέλους νομικό σύμβουλο, που μετά από αρκετά χρόνια δεν τον είχαμε τελικά εμείς στη θητεία μας, τον έχετε εσείς, συνέχεια υπάρχει, πολύ καλά, η Κατερίνα κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και αυτό είναι ευχάριστο που έχει νομικό σύμβουλο. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι δικαιολογία, αλλά ποτέ δεν μας ήρθε εμάς στο Δήμο, είτε το θέλεις λόγω της κρίσης, είτε το θέλεις λόγω δεν ξέρω τι άλλο, ποτέ δεν μας ήρθε έτοιμα για αιωλικό πάρκο να γνωμοδοτήσουμε. Ποτέ. Το μόνο που γνωρίσαμε σαν Δήμος από επίσημα χαρτιά ήταν αυτό, και λόγω των άλλων νησιών προσφύγαμε μαζί με την περιφέρεια, αυτό που είπε προηγουμένως η Κατερίνα, τα 4-5 αιωλικά του Κοπελούζου φαντάζομαι θα εννοεί. Το 2015, ναι. Εδώ λοιπόν τώρα, μια και ο Δήμαρχος τα λέει έτσι, θα πω πολύ συγκαταβατικά και χαίρομαι γι' αυτό,
Θα έλεγα λοιπόν, αντί να λέω εγώ ότι έφταιγε από το 2001 ο ένας, από το 2005, το 10, το 11, ο Δήμαρχος να λέει τα πάντα ότι φταίει η Δημοτική Αρχή που προηγήθηκε. Okay, θα έλεγα λοιπόν να βάλουμε όλοι το κεφάλι κάτω για αυτό το μεγάλο πρόβλημα, να ομονοήσουμε και να προχωρήσουμε. Αυτό άλλωστε ήταν το νόημα της Επιτροπής που έγινε, της Διαδημοτικής Επιτροπής, Διαπαραταξιακής Επιτροπής, που συμμετέχουμε όλοι μαζί με τον Έπαρχο. Αυτό ήταν και το νόημα. Δεν υπήρχε άλλο νόημα. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά με τον bullying που δέχτηκες, δεν ξέρω αν δέχτηκες bullying, εντάξει, αυτά είναι αντιδράσεις και κουβέντες από εδώ και από εκεί. Νομίζω ότι είχαμε κάποιο, πώς να το πω, μπορούσαμε να δούμε και εμείς να γνωρίζουμε τι έχει πει ο Κόλλιας. Ας ήταν και, πώς να το πω, όχι επίσημο, ανεπίσημο, αλλά να ξέρουμε, να μάθουμε από τότε τι έχει πει ο Κόλλιας. Γιατί μπορεί να βρίσκαμε χρήματα από τότε αν ο Δήμος... Θα δώσουμε συγγνώμη, σε διακόπτω. Αλλά ο Κόλλιας την προηγούμενη ημέρα, 2 μέρες πριν το Συμβούλιο, είχε ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνα, είχε δώσει όλη την γνωμοδότησή του. Άρα υπήρχε γνωμοδότηση στα χέρια. Απλά θέλατε να κάνουμε ένα συμβούλιο για να υποχρεώσουμε τον Δήμαρχο να υποχρεώσει την Οικονομική Επιτροπή. Τέλος πάντων. Όχι. Δεν είναι έτσι. Λευτέρη, δεν είναι έτσι. Ο Κόλλιας ενημέρωσε την Επιτροπή Αγώνα την 1η Απριλίου. Δεν έχω διάθεση ούτε να αντιπαρέχω, ούτε να λέω κουβέντες. Λοιπόν, απλά σου λέω τα πράγματα όπως εγώ τα έχω αντιληφθεί. Υπήρχε η ημερομηνία 11/5 που είπε προηγουμένως η Κατερίνα η καταληκτική. Υπάρχει το θέμα των αιωλικών που γνωρίζουμε. Υπήρξε η ας το πούμε το αναπάντεχο που εν μέσω κορονοϊού γίνανε αρκετά πράγματα και άρχισαν και η Επιτροπή Αγώνα που δεν αποτελείται μόνο από μένα ή από κάποιον άλλον, είναι και από τον Δήμαρχο, είναι από όλους, είναι από κατοίκους. Λοιπόν, η Επιτροπή Αγώνα λοιπόν πήρε κάποιες αποφάσεις. Δεν ήταν κακό δηλαδή να έχουμε τη γνωμοδότηση του Κόλλια για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Μα αυτό σου λέω, θα δώσω συγγνώμη, πάρε σε δεκοπέρα. Και σε κάθε περίπτωση... Την είχαμε 1η Απριλίου. Ωραία. Την είχε η Επιτροπή Αγώνα, όλοι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συμβούλιο δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια πικρία δικιά μου, ένα παράπονο. Σε κάθε περίπτωση θα πω το εξής. Αν έκρινε η Οικονομική Επιτροπή ότι το θέμα ήταν κατεπήγον, και αν ακούει τώρα η Φιλιό έχει φύγει, δεν ξέρω ποιο. Αν έκρινε ότι ήταν κατεπήγον το θέμα, θα μπορούσε να περάσει πριν γίνει η αναμόρφωση, η ανάθεση στον Κόλλια από την Οικονομική Επιτροπή. Και μετά να μπει στην αναμόρφωση. Τόσα κατεπήγον. Εγώ χαίρομαι για το συνδεκατεβατικό ύφος όλων μας. Χαίρομαι πραγματικά. Μα επιτέλους κάνουμε μια κουβέντα. Νομίζω ότι δηλαδή, εντάξει, δεν έχει νόημα να βγάζουμε κραυγές. Σκοπός είναι να γίνει. Σκοπός είναι να προχωρήσουμε σε κάτι. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι αν το σκεφτόμασταν ως κατεπήγον, θα μπορούσε η Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει στον οποιοδήποτε δικηγόρο, στον κύριο Κόλλια προκειμένου, να αναθέσει αυτή τη διαδικασία και να πληρωθεί μετά μέσω της αναμόρφωσης. Ναι, ρε Θοδωσία, αλλά σου είπε και η Κατερίνα πριν ότι για να αναθέσει η Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να προηγηθεί η γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση του Κόλλια έπρεπε να παραλυφθεί αυτή. Αυτό λέμε. Είναι τυπικό το θέμα του Κατερίνα. Ωραία, εντάξει. Φτιάχνουμε τώρα ημερομηνίες και διάφορα άλλα. Θεωρώ λοιπόν τώρα, και εδώ λοιπόν το Συμβούλιο θα μπορούσε να πάρει μια απόφαση, τώρα λίγο άτυπα πρόεδρε, γιατί έχει περάσει το Συμβούλιο και είμαστε στη φάση της ενημέρωσης, το καταλαβαίνω ότι μπορεί και να το πεις, αλλά το Συμβούλιο θα μπορούσε να πάρει μια απόφαση εφόσον βρεθούν τα χρήματα για τον κύριο Κόλλια για να αναλάβει το Συμβούλιο να συμμετέχει σαν Δημοτικό Συμβούλιο στην προσφυγή που θα υποβάλει ο κύριος Κόλλιας μαζί με την Επιτροπή Αγώνα και κάποιους καθήκους, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα είναι. Ποιες οργανώσεις θα είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να πάρουμε τώρα μια απόφαση και να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και να πληρωθεί ο κύριος Κόλλιας, όχι από την Οικονομική Επιτροπή, όχι από το Δήμο, λόγω των διαδικασιών που έχουν προκύψει. Πρόεδρε. Θα κοιτάξουμε να βρούμε χρήματα και να βρεθούν τα χρήματα τέλος πάντων. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Ορίστε. Να πω λίγο κάτι σε αυτό. Ναι. Να πω λίγο κάτι σε αυτό. Ευχαριστώ, Κατρίνα. Ναι, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Σουσούδης μπορεί να γίνει, Λευτέρη, όπως ξέρεις και εσύ, ως εξής. Να ασκηθεί η αίτηση ακύρωσης από φορείς, από κατοίκους, συλλόγους κτλ. Και εμείς να κάνουμε παρέμβαση. Έχοντας ήδη
στα χέρια μας την αίτηση ακύρωσης με όλα τα νομικά επιχειρήματα και τους λόγους ακύρωσης. Όμως, Κατερίνα, προϋποθέτει ότι δεν... Ναι, συγγνώμη, αυτό προϋποθέτει ότι σήμερα δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση που λέει ο Θοδόσης. Όχι, δεν μπορούμε να την πάρουμε. Ναι, μπορούμε να πούμε στα... Αυτό το λέω, δεν μπορούμε να την πάρουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώσει έναν δικηγόρο με δωρεές τρίτων. Αυτό μπορεί να γίνει απευθείας από τρίτους η αίτηση ακύρωσης και να κληθεί μετά ο Δήμος να παρέμβει. Κατερίνα μου, συγγνώμη, σας ακούω. Θα μπορούσαμε σήμερα, λοιπόν, να γίνει απευθείας η αίτηση ακύρωσης. Το ακριβώς λέω. Εγώ δεν λέω να πάρουμε απόφαση να παρεύουμε με χρήματα ξένων. Αυτό είναι, δεν γίνεται. Ναι, εγώ λέω σήμερα, να το πω έτσι λίγο, να δεσμευτούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να δεσμευτούμε ότι θα παρέμβουμε με οποιοδήποτε νομικό τρόπο υπάρχει, εγώ δεν τους ξέρω τους νομικούς τρόπους που υπάρχουν, στην προσφυγή κόλλια. Αυτό. Αλλά να πάρουμε απόφαση, αν θέλετε τώρα, ότι θα παρέμβουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα, όποτε είναι. Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Δημάρχε. Για να μάθει λίγο. Εγώ θέλω να πω κάτι που το Συμβούλιο δεν το γνωρίζει. Υπάρχουν 5 άνθρωποι όπου καθημερινά σε αυτή τη μάχη τον κορονοϊό, την αγωνία σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, είναι ο Θεοδόσης ο Σούδης, ο Γιάννης ο Καπάκης, ιδιαίτερα ο Γιάννης, είναι πολύ συνεπής σε όλα τα ραντεβού, ο Άρης ο Διαπούλης, ο Έπαρχος και εγώ. Σε αυτό το νησί έχουμε μάθει να τρογόμαστε. Θα κάνω μια πολιτική παρατήρηση σε σχέση με αυτό που ο Θεοδόσης, και θα του πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ότι ο Δήμος έχει νομική υπηρεσία είναι εμπόδιο. Και να διευκρινίσω τι εννοώ. Μας παρέσυρε στον προϋπολογισμό να μην έχουμε κωδικό. Άρα μην μπορούμε να παραλάβουμε τώρα τη γνωμοδότηση. Ευτυχώς με τον κορονοϊό, ευτυχώς λέω, έχουμε κερδίσει χρόνο. Τώρα, αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε εκεί, εγώ έχω δηλώσει και στην Επιτροπή Εγγράφος, το δηλώνω και σήμερα, δεν χρειάζεται να πάρθει καμία απόφαση, ότι η διαδικασία που προτείνει η δικηγόρος θα ακολουθεί. Να μαζέψουμε λεφτά, να βρούμε τον κύριο Κόλλια πέρα από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ο Δήμος θα κάνει την παρέμβαση με τη δικηγόρο. Αλλά στο χιτή που ήταν εξειδικευμένο περιβαλλοντικό θέμα, ο Δήμος που ενδιαφερόταν για το χιτή, βρήκε την κυρία Καλή που ήταν εξειδικευμένη. Το βασικό, γιατί και εγώ το Σεπτέμβρη, όντως 13 μέρες διοίκηση, δεν ήξερα και από πού να το πιάσω. Αυτή η γνωμοδότηση πραγματικά μας βάζει σε μια διαδικασία να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αξιολογούμε τι μπορούμε να σώσουμε ή όχι. Εάν με δεδομένο της κυβέρνησης την πρόθεση για fast track διαδικασίες δεν συγκροτήσουμε μια αντιπρόταση, όχι κάνοντας επιτροπές ή διαδηλώσεις για να τα χρεώσουμε στο Λοτσάρι ή μη, ή στο Σουσούδι ή στο Καπάκι. Γιατί και εγώ μπορώ να πω πολλά και εσύ μπορεί να δει πολλά. Πρέπει να αξιολογήσουμε τι χρήματα έχουμε, τι χρήματα μπορούμε να βρούμε και να εστιάσουμε στο πραγματικό πρόβλημα που είναι η οπτική όχληση των τουριστικών περιοχών. Εδώ έχουμε το εξής οξύμορο. Και εδώ θέλω να πω και τον κύριο Αντωνέλο. Υπηρετεί μια κοινότητα που το θέλει. Υπάρχουν υποψήφοι από το Κόρθι που συγγενικά τους πρόσωπα παίρνουν λεφτά. Χρόνια στο Κόρθι όλοι γνωρίζουν αυτό το θέμα και ξαφνικά μιλάνε όσοι θέλουν να μιλήσουν και να λένε ένα όχι σε όλα και τρέχουμε να μιλήσουμε για να πούμε σε μια ρεαλιστική κατάσταση να πούμε παιδιά ωραίο το έχει σε όλα αλλά εδώ το γάλα έχει δει και έχει και λίγο η καρδάρα, τι θα κάνουμε. Δεν μιλάω για συμβιβασμό αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όταν βάλουμε αυτό το θέμα και τέλος πάντων οι εκλογές ακόμα θέλουμε 3,5 χρόνια και άμα πέσει και ένας κορονοϊός μπορεί να πάει και στα 5. Όταν θέλουμε λοιπόν 3,5 χρόνια και το πρόβλημα το έχουμε μπροστά, αυτό όπως και την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ας τα αφήσουμε απ' έξω. Έχετε ΣΑΤΑ, έχουμε πρωτογενή τομέα, έχουμε διάφορα να παγωθούμε, πώς θα δώσουμε τα αρνιά, ποιος έκανε τις συμφωνίες, όλα. Αλλά εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Και είναι σοβαρό το θέμα και έχει μεγάλη υποκρισία από πίσω. Και κάνω έκκληση να σοβαρευτούμε σε αυτό το θέμα και βλέποντας τη σοβαρότητα του θέματος μέσα από την μερική γνωμοδότηση, όταν θα την παραλάβουν, θα τη λάβουν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κακό που έρχεται, γιατί δεν είναι θεωρητικό όπως ήταν πολλά χρόνια. Και να συμφωνήσω ότι πολλές αποφάσεις μπορεί να πάρθηκαν και να φράτη κρεδί και από άγνοια ή οτιδήποτε. Τώρα όμως ξέρουμε. Και όταν ξέρουμε, αν είμαστε ενωμένοι, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
ούτε θα δούμε ποιος έχει χωράφια ή στον καμπανό ή στο φραγκάκι ή οτιδήποτε, ούτε να δούμε ποιοι συγγενείς έχουν τώρα. Ας βάλουμε από την αρχή, από το μηδέν, και να πάμε με επιστημονικό τρόπο, γιατί αν αφήσουμε από τη μια ακτιβιστές του όχι σε όλα, από την άλλη λαϊκισμό, πήραμε ομόφωνη και ο Λοτσάρης δεν την κανένας, να σας πω και κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει άνδρος. Το έχει άνδρος και δυστυχώς μέχρι τώρα θες έτσι, θες αλλιώς, ήταν αδιάφοροι. Αν κάνουμε μια ρεαλιστική πρόταση, εγώ πιστεύω θα πάρουμε το σύνολο της κοινωνίας και θα μπορέσουμε πραγματικά να συζητήσουμε, γιατί τις θετικές παρεμβάσεις εγώ δεν τις ξεχνάω, ακόμα και μια σοβαρή πρόταση που πήγε να ψελίσει και προφανώς μπορεί να βοηθήσει, γιατί έχουμε και μια σχετική συνάντηση και με τον Σπύρο τον Τζαούση για το Δάφνη, και να δούμε και το θέμα της ενεργειακής κοινότητας και να δούμε και το θέμα της ανταπόδοσης και να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αν λοιπόν τώρα εμείς αρχίζουμε να λαϊκίζουμε, να πέφτουν τα πετά σε τρεις ανεμογεννήτριες και να μην ανοίγει μύτη, να έχω έτοιμο πόνελο με τον Βασίλη, που μπορείς, παιδί μου, να το κάνεις και πιο παραγωγική την ενέργεια που έχεις και το μυαλό που έχεις. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο στην αντίδραση και στο τέτοιο. Αν περάσουν ή δεν περάσουν τώρα οι ανεμογεννήτριες που έχουν κρυθεί, πραγματικά δεν θα βρούμε πουθενά τίποτα. Και αν δεν υπήρχε τίνος, θα είμαστε στο πνεύμα 11 Δεκεμβρίου, εντάξει, αυτό που έλεγε και ο Γιάννης ο Καπάκης. Και θα μου επιτρέψεις, Γιάννη, να μου πεις, γιατί δεν μας ερχόντουσαν έτοιμα τη Γερμανία και όταν είμαστε κυβέρνηση. Μα όλοι ξέρουμε, αλλά το κρύβουμε. Αν θέλετε, να βρούμε 2-3 άλλα παιδιά και βαράτε όσο θέλετε, αλλά όχι σε αυτό. Γιατί το έχουμε μπροστά. Το πρόβλημα είναι μπροστά. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν χρειάζεται να το ψήνουμε. Η τοποθέτηση θα δώσει ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Κύριε Καπάκη, να δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Μπορώ κάτι ή δεν πρέπει. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καπάκη που διαμαρτύρεται. Όχι, δεν διαμαρτύρομαι. Νομίζω ότι θα είμαι στο πνεύμα των προηγούμενων. Καλό είναι να κρατήσουμε την τάξη για να μην πούμε. Εγώ χαίρομαι. Άκουσα τον Δήμαρχο σήμερα και πραγματικά με εκπλήσει με το συνενετικό πνεύμα και κλίμα το οποίο προσδίδει σε αυτή τη συνάντηση. Πραγματικά, θα συμφωνήσω κι εγώ σε αυτά που είπε, μόνο που από το προηγούμενο συμβούλιο που κάναμε, εάν ο Δήμαρχος είχε έρθει στην Επιτροπή Αγώνα και συζητούσαμε όλα αυτά τα θέματα, νομίζω ή μπορούσε να το κάνει από τον υπολογιστή έστω και για λίγο, θα είχαν λυθεί και δεν θα είχαμε μπει σε όλη αυτή τη συζήτηση και σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, Δήμαρχε. Και σε περιμέναμε ακόμα και τώρα και στις επόμενες συναντήσεις που κάνει η Επιτροπή, η οποία είναι μια Επιτροπή, την οποία την όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο, άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ήξερα, αλλά πραγματικά γίνεται μια εξαιρετική, μα εξαιρετική συζήτηση, πραγματικά και εμένα με εκπλήσει ευχάριστα, ανεξάρτητα αν πολλές φορές διαφωνώ και μαζί τους. Άρα λοιπόν, αν ο Δήμαρχος, και πραγματικά να μπορεί να το κάνει και τώρα, και τον καλό και τώρα δηλαδή, να έρθει στην Επιτροπή, γίνεται, νομίζω ότι σε αυτό το κλίμα είναι, και στο κλίμα που μιλάει και της αντιπρότασης, η οποία και εμείς σε συμβούλιο τον είχαμε εξειδωτήσει από την προηγούμενη φορά να το κάνει, ομόφωνα κι αυτό. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πρόταση, αλλά αυτή η πρόταση δεν μπορεί να γίνει με το να πετάει πέτρες ο ένας τον άλλον, αλλά όλοι μαζί. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά η τίνος, αυτό που βλέπουμε, δεν ξέρω στο εσωτερικό, δεν ξέρω και λεπτομέρειες πώς είναι οι σχετισμοί ή οι συμπεριφορές μεταξύ τους και οι ανταγωνισμοί, αλλά έξω δίνουν μια πολύ θετική εικόνα. Το είδαμε και στην πρόσφατη τώρα που πάλι προσπαθήσαν να κινητοποιηθούν η επενδυτική εταιρεία εν μέσω κορονοϊού. Άρα, Δήμαρχε, εάν λοιπόν ερχόσουν, δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε ούτε για την γνωμοδότηση, την οποία μας την είπε ο κύριος Σκόλιας. Θα ήσουν μπροστά κι εσύ, θα είχαμε συζητήσει λοιπόν όλα αυτά τα θέματα και δεν θα είχαν μπει σε όλη αυτή την συζήτηση και πολλές φορές και σε πιο αυστηρή κριτική, αλλά για το καλό του τόπου όπως νοιαζόμαστε, όλοι μαζί. Πιστεύω λοιπόν και εγώ πάλι ότι ακόμα και τώρα, Δήμαρχε, να έρθει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι πάρα πολύ καλή και δίνει και πάρα πολλές λύσεις σε συνδυασμό με την πολύ καλή επιλογή που κάνατε στην ανάθεση στον Κόλια
και το χειροκροτήσαμε αυτό. Δεν είπαμε κακό να κάνει την νομοδότηση, αλλά και κυρίως αν χρειαστούν και περαιτέρω άσκηση ένδικων μέσων. Τώρα βρίσκουμε. Ναι, Γιάννη, να ξεκαθαρίσουμε γιατί οι υπόλοιποι δεν το γνωρίζουν. Πραγματικά, επειδή η ενέργεια και ο χρόνος που... και το βάρος που έχω σηκώσει όλη αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό και το θεωρώ, το έγραψα άκερο, το να συντονιστεί, το να δουλέψουμε τώρα την Επιτροπή. Πρώτον, εγώ προσωπικά ούτε την πνευματική, ούτε η ηρεμία είχα, ούτε το μυαλό να ασχοληθώ με αυτό. Αλλά θα σου θυμίσω κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να μην παρίσταμε σε 3 ώρες και 4 ώρες συνεδριάσεις, αλλά σου θυμίζω κάποιες λεπτομέρειες. Όταν βγήκε η άδεια και ήμασταν μέσα στον κορονοϊό, πήρα την πρωτοβουλία και έστειλα ένα γράμμα στην εταιρεία. Μου απάντησε. Το κοινοποίησα στην Επιτροπή. Επίσης, με προτροπή δική μου, από τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκε ότι επίσημα δεν μπορούμε να το παραλάβουμε, εγώ είπα στον κύριο Κόλλια και ήρθε να σας ενημερώσει. Δεν κάθισα κάτι κρυφό. Επίσης, με τις απαλωτριώσεις, μόλις εμένα έπεσε δική μου αντίληψη και τον πρόεδρο κάλεσα και ενημέρωσα. Απλώς, το να καλλιεργούμε συνέχεια προς τα έξω το ύποπτο και το ύπουλο και το άλλο, και όπως είπατε και στις απαλωτριώσεις, ουσιαστικά ο Δήμος έχει ένα διαδικαστικό χαρακτήρα ανάρτησης, που και αυτό, και είναι η Κατερίνα Κυρτάτα που αμέσως πήρε τηλέφωνο και τον Τρίφωνα τον Κόλλια, εμπίπτει στις παρατάσεις των προθεσμιών λόγω κορονοϊού. Και τι εννοώ. Λέει, ας πούμε, το διαδικαστικό, και να με διορθώσει η Κατερίνα αν το θυμάμαι καλά, ότι κάνουμε αναρτήσεις στα δημοτικά καταστήματα. Μα από τη στιγμή που ισχύει η απόφασή μου για μία αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση, προφανώς και δεν δύναται ο άλλος να ενημερωθεί. Δεν είμαστε μια κανονικότητα. Όταν λοιπόν εξασφάλισα την παράταση των προθεσμιών, είπα ότι τώρα προέχει αυτό και τώρα ασχολούμαι με αυτό. Επίσης, και να μου επιτραπεί γιατί είναι και λίγο προσωπικό ζήτημα, είναι και ο Δημήτρης Γιαννής που ήταν το άλλο μέρος, το οποίο είχε συγκεκριμένα οικογενειακά θέματα που μας στέρισε την παρουσία του και από το Δήμο για κάποιο διάστημα. Όμως, ακόμα και αυτό, πήγατε να μας κρεμάσετε χωρίς να ξέρετε τι τραβάμε. Πραγματικά όμως θέλω να πω το εξής. Η πολιτική τα έχει αυτά, η αυτοδιοίκηση τα έχει αυτά. Πιθανόν να μην με πιστεύετε ότι είμαι και τόσο συνενετικός. Okay, ο χρόνος θα τα αποδείξει όλα. Αλλά το συγκεκριμένο θέμα. Και καλό τον Γιάννη τον Καπάκη και τον Θεοδόση τον Σουσούδη να έχουμε ως οδηγό την συνεργασία την πολύ καλή που είχαμε για τον κορονοϊό. Και να τους ευχαριστήσω και πάλι δημόσια. Να έχουμε σαν οδηγό αυτό, γιατί το θέμα είναι εξίσου σοβαρό. Και δεν είναι για να λαϊκίζουμε. Τις ευθύνες τις έχουμε, θα τις αποδώσει και η ιστορία, μπορεί και οι εκλογές, θα δούμε ποιος θα τις αποδώσει τις ευθύνες. Τώρα όμως είμαστε μπροστά στο πρόβλημα. Και τώρα μπροστά στο πρόβλημα δεν υπάρχει ο κακός Λοτσάρης, ο Κάκης, ο Σουσούδης και ο Χείριστος Καμπάκης. Και σας μιλάω από ψυχή, γιατί πραγματικά εγώ τις ανεμογεννήτριες, τον σχεδιασμό των ανεμογεννητριών ως Περιφερειακός Σύμβουλος, το διεκδικώ από το 2012 ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Λοιπόν, να συνεχίσω, ο Πρόεδρε, μου επιτρέψει, θα συμφωνήσω. Ναι, θα συμφωνήσω λοιπόν σε όλα σε αυτά, γι' αυτό και προς επίρρωση των προηγούμενων που είπα, τον καλό λοιπόν και τώρα, στο χρόνο που έχει, δεν του λέω να παρακολουθήσει τις 3 ώρες συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκεί βρίσκονται και οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, είναι και με την συνδρομή, την νομική συνδρομή του κυρίου Κόλλια, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει αποφάσεις χωρίς τριβές και να φαινόταν, και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό, προς τα έξω, προς τα εξωτερικά μέτωπα, που σωστά είπε ότι δεν αποφασίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αποφασίζει η κεντρική διοίκηση και μόνο η κεντρική διοίκηση μπορεί να αλλάξει ή να σταματήσει διαδικασίες διοικητικές, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και κυρίως να έχουμε αυτή τη συναντήληψη που λένε και οι αδελφοί μας οι Κύπροι. Μια συναντήληψη. Αυτό δεν έγινε. Και θεωρώ ότι έστω και τώρα, ο Δήμαρχος, και αν δεν μπορεί ο Δήμαρχος, να έρχεται κάποιος άλλος που να μεταφέρει, έτσι ώστε να μην γίνεται και ο χαλασμένος τηλέφωνο. Αυτό είναι το ένα σημείο που θα ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι σε αυτό που είπε και ο Θεοδόσης, αλλά και η
η νομική μας σύμβουλος, η κυρία Κιτάτα, είναι το θέμα τώρα όσον αφορά δηλαδή την υπόθεση στο Φραγκάκι, γιατί εδώ έχουμε τώρα τις συγκεκριμένες προθεσμίες. Νομίζω ότι σε αυτό δεν ξέρω αν έχουμε σε κάποιο άλλο αεολικό πάρκο προθεσμίες αυτή τη στιγμή. Όχι, περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την απόφαση και να συμφωνήσουμε. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να λέμε ποια θα είναι η λεγόμενη ευδοκίμηση. Εάν δεν μπορεί ο Δήμος, τότε να το δούμε, να μαζέψουμε χρήματα. Και υπάρχουν ευτυχώς για το νησί πάρα πολλοί πόροι οι οποίοι μπορούμε να βρούμε είτε με χορηγίες, χρηματοδοτήσεις, είτε που άνθρωποι ενδιαφέρονται, αγωνιούν και πονούν για αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε και τώρα, από ό,τι γνωρίζω, λοιπόν, υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να βρουν τα χρήματα και να τα συνεισφέρουν ώστε να γίνουν τα ενδικά μέσα. Θα έλεγα λοιπόν σε αυτό που είπε, θα έλεγα και εγώ ότι συμφωνώ και να το δεσμευτούμε από τώρα. Ότι και κυρία Κυρδάτα, εφόσον βρεθούν τα χρήματα και γίνει η άσκηση, να συνυπογράψουμε αυτή την προσφυγή, την αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ, ως Δημοτικό Συμβούλιο, που θα δώσει και ένα μήνυμα προς τα έξω και στους ενδυνάμεις περιπτές, αλλά και προς όλους, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να φαινόμαστε ενωμένοι. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Ας είναι αυτή η συζήτηση η έναρξη, έτσι ώστε, όπως ακριβώς ανέφερε και στην Επιτροπή που κάναμε για τη διαχείριση κρίσης, να είναι μια αντίστοιχη διαχείριση κρίσης και για τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά, και πάλι συμφωνώ, συμφωνούμε πάρα πολύ σήμερα, Δήμαρχε, πάρα πολύ συμφωνώ ότι είναι το μείζον θέμα το οποίο θα ταλανίσει τον τόπο και ουσιαστικά θα προειδεάσει και την πορεία του στο μέλλον και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντωνέλο. Το μικρόφωνο του κύριε Αντωνέλο, να κλείσουμε τον κύριο Καπάκη. Θέλω και εγώ μια τοποθέτηση, κύριε Μπάλα. Και εγώ θέλω. Μπορώ να πω κάτι πριν από το Γιάννη. Λίγο, Θεοδόση, παρακαλώ. Συνέχεια βγαίνω μπροστά σου συνέχεια σήμερα. Sorry. Σε παρακαλώ, ρε Θεοδόση. Δύο λόγια θα έλεγα μόνο για κάτι που άκουσα και συνεχίζεις. Εντάξει, παρακαλώ. Χωρίς διάθεση διαλόγου. Απλά θεωρώ ότι ο σχεδιασμός που έγινε για να έχουμε νομικό σύμβουλο στο Δήμο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο Δήμος μετά να προσλάβει κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο για ένα θέμα. Όπως ακριβώς έχουμε οικονομική υπηρεσία και προσλαμβάνει εξωτερικό συνεργάτη λογιστή, όπως έχουμε τεχνική υπηρεσία και παίρνει μελετητές για εξειδικευμένα. Το είπε η Καταρίνα. Ναι, αλλά ο Δήμαρχος προφανώς, ή κατάλαβα εγώ λάθος, είπε ότι επειδή κάναμε πρόσληψη νομικού συμβούλου, δεν μπορεί να συμμετέχει. Όχι, είπε ότι αυτό. Αυτό τότε κατάλαβα λάθος. Τότε κατάλαβα λάθος. Το τεχνικό κομμάτι. Είναι ότι επειδή είχαμε νομική υπηρεσία, δεν βάλαμε από την αρχή στον προϋπολογισμό κωδικό για νομική υπηρεσία. Οκ, το κατάλαβα. Όμως, Δημήτρη, θα σου πω ότι εάν το πάτε με το κατεπήγον, δεν χρειάζεται αναμόρφωση. Αν το πας με το κατεπήγον, δεν χρειάζεται αναμόρφωση. Όπως σε πολλά άλλα πράγματα. Ναι, έτσι έγινε η ανάθεση. Έτσι έγινε η ανάθεση, σωστό. Αυτό λέω. Δεν το κάναμε την ανάθεση στον κύριο Κόλλια. Αλλά για να μας παραδώσει. Έτσι έγινε η ανάθεση, είναι σωστό. Αλλά για να μας παραδώσει. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο. Και να τιμολογήσει πριν να υπάρχει. Για ευκολία του χρόνου μπορούσε όμως να γίνει και έτσι, τέλος πάντων, για ευκολία του χρόνου. Δεν θα σταματάω. Κύριε Αντωνέλο, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ευχαριστώ. Και ίσως να ξέρετε ότι αναγνωρίζετε πάντοτε το έργο σας. Δηλαδή, μη θεωρείτε ότι πρέπει να το λέτε συνεχώς. Εγώ το αναγνωρίζω ότι έχετε κάνει έργο. Αλήθεια. Να συνεχίσουμε. Γιάννη, αλλά δεν επιζητάω κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Απλά το λέω. Για τη γνώση όλων. Δεν επιζητάω κάτι τέτοιο. Όχι. Εγώ προσωπικά το λέω. Παρακαλώ. Να συνεχίσουν. Βρέθηκα στο στόχαστρο όλων σας. Βρέθηκα στο στόχαστρο όλων σας. Με τη γνωμοδότηση που ήταν να γίνει για το ακτίνα Λακωνία, δηλαδή για το δεύτερο αιωλικό πάρκο. Όλοι είπατε κάτι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καπάκη που εκφράστηκε δημοσίως για το πρόσωπό μου, λέγοντας ότι κατάλαβε επιτέλους ποιος είμαι. Ευχαριστώ, κύριε Καπάκη. Ευχαριστώ τον κύριο Μπακέλα που μου κάνει νομικές υποδείξεις, λέγοντας ότι η μη γνωμοδότησή μου συνιστά άνευ φόρων αποδοχή. Και ευχαριστώ και τον κύριο Τσαούση, ο οποίος μου αναγνώρισε ότι είχα απόλυτο δίκιο και δεν υιοθέτησε αυτά που έγραψε ο κύριος Καπάκης δημοσίως, αλλά δεν βγήκε να το πει. Επίσης, η αρχή έγινε λάθος γιατί. Όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να ανασταλούν
οι αδειοδοτήσεις από οποιοδήποτε φορείς, το οποίο υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου, εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι πολιτική γραμμή και σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Δηλαδή, όποτε έρχεται αιωλικό, κάτω τα μολύβια. Αρνούμαστε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό μέχρι να γίνει χωροταξικό. Διαφορετικά, εάν η γραμμή ήταν όχι, γιατί δεν υπόθηκε τίμια και από τον Περιφερειάρχη και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όποτε έρχεται θέμα αιωλικού, λέμε όχι. Η ελληνική γλώσσα είναι πλουσιότατη. Η λέξη αναστολή την είπε η Περιφέρεια μια χαρά. Την είπε ο Δήμος τέλεια. Την είπε το Κοινοτικό Συμβούλιο σταύρος των αυτών. Ενώ αν κρατάγατε και εσείς την ίδια στάση στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέγατε αναστολή, δεν μας είπατε αναστολή τα πάντα μέχρι να κάνουμε χωροταξία. Γιατί αμέσως κατηγορήσατε, κύριε Καπάκη, γιατί? Δεν το λέω με πονεμένη ψυχή, αλλά σας είχα σε εκτίμηση. Και με πείραξε, γιατί έπρεπε να μου το πείτε ενώπιόν μου, όχι να το γράψετε. Ενώπιόν μου. Γιάννη. Δημήτρη, σε παρακαλώ, έχουμε δημόσιο λόγο. Γίνεται μια προσπάθεια. Συγγνώμη. Άκουσε με, αυτό που συμβαίνει είναι ευλογία. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ευλογία. Ο κορονοϊός ευλόγησε το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Άντε και στον Καμήλο. Γιατί μπορούμε πλέον και συζητάμε και ακουγόμαστε. Τι ωραία, τι ωραία. Γιατί λοιπόν ήρθατε και με σταυρώσατε όλοι, όταν σήμερα που μιλάμε, σήμερα, δεν έχουν γνωμοδοτήσει 27 Τετάρτη, το εκτύπωσα μόλις τώρα. 1, 2, 3, 4, 5 υπηρεσίες για το ακτίνα Λακωνίας. Διαβάζω, Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας, δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμα. Διεύθυνση Τονισμού Επιθεώρησης Τασών, δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμα. Διεύθυνση Λιμενικών Κτηριακών Υποδομών, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου. Αυτοί δηλαδή είναι προδότες. Έχω ήδη μιλήσει με τον διευθυντή, τον γραμματέα του τμήματος στο ΠΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πάει, γιατί Κατερίνα Κυρτατά βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ράχη Ξηροκόμπη από το Σεπτέμβριο ακόμα σε συμβούλιο περιφερειακό για να δούμε αν θα εγκριθεί η τροποποίηση ΕΠΟ. Και τώρα που πέρασε η γνωμοδότηση, που λέμε ότι δεν έχουμε και δεσμευτική γνωμοδότηση, αμέσως δείξατε όλο το πρόσωπό μου ως προδοσία. Και ξέρετε τι με κάνει και απορώ, ότι όταν ήρθα και μίλησα με όλους τους ανθρώπους εσάς, με τον Σπύρο, με τον Τρανάκο, με τον κύριο Σουσούδη, με τον κύριο Καπάκη, με τον Δήμαρχο, όλοι μου λέγατε ναι μεν, αλλά, δηλαδή ναι, να βγουν ανεμογεννήτες, να παράξουμε ρεύμα, αλλά με μέτρο. Και ξαφνικά μου βγήκατε όλοι στα κάγκελα, σαν μουτζαχεντίν, ότι πρέπει να πολεμήσουμε με τα ρόπαλα στους δρόμους, να μην περάσει η κατάρα. Αυτό είναι. Και γιατί δεν μας το λέτε με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όχι σε όλα, να μείνω ήσυχος. Να μείνω ήσυχος. Θα λέω, το Δημοτικό Συμβούλιο είπε όχι σε όλα. Και θα είμαι ήσυχος ως κοινότητα. Δεν θα παίζω με τις λέξεις. Είσαστε εξαιρετικοί άνθρωποι όλοι. Και μας πρέπει να φέρουμε μια άλλη άνδρο. Το χρωστάμε στα παιδιά. Και πρέπει να διδάξουμε ιδέες και ήθος. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνέλο. Έπρεπε να σας δώσω το λόγο στην αρχή, μάλλον. Έπρεπε να σας δώσω πρώτα το λόγο σε εσάς. Είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Παρακαλώ, κυρία Μπολίκα. Καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ να πω σχετικά με το αιωλικό πάρκο που θα γίνει στην κορυφογραμμή πάνω από το Μπατσί. Η κοινότητά μας είναι κάθετη αρνητική. Στο αιωλικό πάρκο της εταιρείας Καπούτσι, θέση Τσούκα Γκάρδη, του πρώην Δήμου Ιδρούσας, με αριθμό απόφασης 1391 του 2010. Εκτείνεται από την κεραία κινητής στην Ιερά Μονή Ζωοδόκου Πηγής, ως και στον Άγιο Μάμα, Ιερό Ναό. Θα συντελέσει στην τουριστική απαξίωση του Μπατσίου και γενικά της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου Ιδρούσας.
Θα είναι ορατές οι ανεμογεννήτριες από την παραλία και από τα πλοία της γραμμής. Η απόσταση σε ευθεία από τον οικισμό δεν περνά τα 1000 μέτρα. Ο ήχος θα είναι απαγορευτικός, τόσο για τα νοικοκυριά όσο για τα τουριστικά καταλήματα, καθώς και για τα καταστήματα. Θα έχει επίπτωση αυτό στον πρωτογενή τομέα, καταστροφή μονοπατιών, απαιτούνται σίγουρα πιο φαρδιοί δρόμοι και η οικονομία μας θα καταστραφεί. Διότι το εισόδημα της περιοχής οφείλεται κυρίως στον τουρισμό. Αυτό το έγκλημα δεν θα περάσει στον τόπο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Παρακαλώ, νομίζω ότι είχε δώσει το λόγο ο κύριος Αδάμης. Έλα, πρόεδρε, εδώ είμαι. Παρακαλώ, κύριε Αδάμη. Προηγουμένως άκουσα τον κύριο Αντωνέλο που λέει ότι δεν παίρνει, λέει, το Δημοτικό Συμβούλιο δύο, όπως το λένε, απόφαση κάθετη. Οι δύο αποφάσεις που έχουμε πάρει μέχρι τώρα έχουν μπερδευτεί. Κάθετες δεν είναι. Δεν λέει απαγόρευση εργασιών μέχρι σύνταξη νέας χωροταξικής μελέτης. Αυτό το πράγμα δεν λέει. Το ίδιο λέει ο κ. Αντωνέλος όμως. Ναι. Μέχρι να γίνει χωροταξία. Όχι, λέει γιατί δεν παίρνετε μία απόφαση κάθετη. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρει δύο τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό έχουμε μπερδευτεί εντελώς, λέει, είναι να τρελαίνεσαι. Γιατί ποιο είναι το λεκτικό, κύριε Αδάμη, το λεκτικό ποιο είναι, πείτε μου την απόφαση ακριβώς. Διακοπή εργασιών, σύμφωνα με ό,τι έχουμε ακολουθήσει τη γραμμή της περιφέρειας, μέχρι τη σύνταξη νέας χωροταξικής μελέτης. Αυτό είναι το λεκτικό. Για τις αδειοδοτήσεις. Για όλα. Για αδειοδοτήσεις, για τις αδειοδοτούμενες που έχουν πάρει ήδη άδειες να γίνουν διακοπή εργασιών. Για όλα. Δεν έχει νόημα. Πάντως να ξέρετε ότι λέει η λέξη αναστολή, κύριε Αδάμ, παρακαλώ. Δεν λέει να απορρίψουμε. Εμείς ξέρουμε ότι πήραμε απόφαση για διακοπή. Τώρα το λέξη αναστολή πρώτη φορά την ακούω. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Απόφαση όμως, παρακαλώ. Να διευκρινίσω κάτι που είπα από την αρχή και είναι σημαντικό. Καταρχήν, εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος είμαι, εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο είσαστε. Δεν είμαστε ούτε Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε Υπουργός Περιβάλλοντος. Το ότι εμείς βγάζουμε μία απόφαση που κάνουμε αυτή την έκκληση, Βασίλη Αδάμη, δεν σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να σταματήσουμε τα νόμιμα αδειοδοτημένα και τελεσίδικα. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι ο κύριος Αντωνέλος είπε ότι δεν έχουν πάρθει αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο που να είναι κάθετες. Δεν είναι κάθετες. Εγώ αυτό λέω. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Θα μας το απαντήσει το Συμβούλιο. Είναι η λέξη αναστολή, σημαίνει απόρριψη. Εγώ ξέρω ότι η πρόταση που φέραμε ήταν διακοπή εργασιών, ό,τι ήταν και η απόφαση της περιφέρειας. Εμείς συνταχτήκαμε με την απόφαση της περιφέρειας. Αυτή είναι η απόφαση των δύο δημοτικών συμβουλίων. Και αναστολή αδειοδοτήσεων, κύριε Αδάμη. Και αναστολή αδειοδοτήσεων. Και αναστολή εργασιών. Αναστολή αδειοδοτήσεων. Παρακαλώ, αδειοδοτήσεων. Το ίδιο λέτε νομικά, νομικά έχει δίκιο ο κ. Αντωνέλος. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Κύριε Πρόεδρε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, εγώ και στον κύριο Αντωνέλο συνεχίζω να τον εκτιμώ και δεν έχει αλλάξει κάτι. Πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, θέλω να το ρωτήσω το εξής. Εάν η αναστολή. Μην κάνουμε διάλογο. Για να καταλάβουμε και αυτά, γιατί δεν υπάρχει και κάτι περί προσωπικού, έτσι. Εάν η αναστολή την οποία ψήφισε το τοπικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή, θα έρθει ξανά τη δυνατότητα η τοπική κοινότητα, και ξέρω ότι είναι και έγκριτος νομικός και γνωρίζει και πολύ καλά τα διοικητικά θέματα και τα θέματα της δημόσιας διοίκησης. Εάν θα ξαναέρθει και θα έχει τη δυνατότητα για τη συγκεκριμένη εταιρεία, για τη συγκεκριμένη επένδυση, να ξανακρομοδοτήσει. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, κύριε Αντωνέλο. Θα ήθελα μία χάρη, κύριε Καπάκη. Θα ήθελα να στηρίξετε μία δουλειά που κάνουμε σαν κοινότητα. Έχω ήδη όλους τους επιστήμονες του χωροταξικού. Όλους. 6 άνθρωποι επιστήμονες για χωροταξικό, όχι μόνο της κοινότητας, αλλά και του νησιού. Και αν θέλετε, στηρίξτε το αυτό. Σας παρακαλώ από την καρδιά μου. Έχω κάνει μεγάλο αγώνα για να τους βρω έναν. Και προσθέστε κι άλλους. Να προλάβουμε. Σαν χάρη το ζητάω.
Γιατί αν το κάνω γρήγορα, ακούστε με λίγο, έχω μιλήσει με το ΠΕΣΠΑ. Το ΠΕΣΠΑ θα πάει στο ΠΕΣΠΑ, επειδή υπάρχει γνωμοδότηση θετική και αρνητική στο έργο αυτό στην Ακτίνα Λακωνίας. Όταν υπάρχουν συγκρουόμενες γνωμοδοτήσεις, πηγαίνει στο ΠΕΣΠΑ, σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, που έχει αποκεντρωμένη διοίκηση μέσα και πολλούς επιστήμονες. Εκεί λοιπόν έχω ζητήσει από τον γραμματέα να με καλέσει αυτοπροσώπως να υποβάλω τη γνωμοδότησή μου ως κοινότητα, αλλά να με ενημερώσει εγκαίρως. Εντάξει, αλλά αυτό, κύριε Αντωνέλο, συγχωρήστε με, και μπορεί να μας το πει και η νομικός, η κυρία Κυρτάτα, είναι μια άλλη μετέπειτα διαδικασία. Όχι βέβαια, είναι αυτή, για την ΑΕΠΟ μιλάω. Ο κάθε στο ΠΕΣΠΑ είναι μια επιπλέον δυνατότητα, την οποία μπορείτε να έχετε και εσείς και ο Δήμος. Αυτό λέει ότι δεν χάθηκε το τρένο, κύριε Καπάκη. Απάντησε, κύριε Καπάκη. Εγώ δεν θέλω τώρα να αυτό. Λέω το εξής. Εάν θα μας ξαναδοθεί, σας ξαναδοθεί η δυνατότητα να γνωμοδοτήσετε, αναστείλατε τη διαδικασία. Θα γνωμοδοτήσετε ως τοπικό συμβούλιο. Σας υπόσχομαι ότι αν το πόρισμα της κοινότητας που κάνει τώρα ένα επιστημονικό πόρισμα, έτσι, ας βάλουν ό,τι θέλουν οι επιστήμονες μέσα, μου βγάλει ότι δεν πρέπει να γίνει το πάρκο αυτό, θα πάμε οι δυο μας στο ΠΕΣΠΑ να το υποστηρίξουμε. Ωραία, αλλά τότε όμως η διαδικασία, δηλαδή, εγώ απλώς το λέω τώρα για τη συζήτηση, δεν θα υπάρχει γνωμοδότηση της τοπικής κοινότητας. Ασφαλώς και θα υπάρχει υπόσχεση το συμβούλιο. Θα υπάρχει γνωμοδότηση. Να το δείξουμε αυτό. Και η θέση σας στο ΠΕΣΠΑ, στο συμβούλιο που θα γίνει. Αυτά για την κατάσταση, χωρίς να θέλουμε, νομίζω ότι η συζήτηση είναι σε καλό κλίμα και δεν χρειάζεται να γνωρίσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Αντωνέλος είπε ότι όλοι μας είμαστε εξαιρετικοί άνθρωποι. Δεν είναι προσωπικού κάτι. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την. Παρακαλώ, κύριε Τρανάκο. Το μικρόφωνο. Ναι, άνοιξα το μικρόφωνο, συγγνώμη. Επειδή ήρθε κάτι υπόψη μου σήμερα κιόλας στα email, θα ήθελα να το θέσω υπόψη όλων σας και το υπόψη του κύριου Δημάρχου. Έλαβα ένα email, το οποίο μιλάει για το... Είναι, βέβαια, το στείλει ένας γνωστός, θα πω, ο Νίκος Αυγουστής μου το έχει στείλει, με τίτλο «Περιβαλλοντικό έγκλημα στην Άντρο, ανεμογεννήτες πάνω από τις μιζετώνες στην Άντρο, στη θέση του Φραγκάκη». Αυτό έχει αναρτηθεί και στο Facebook, αλλά εγώ δεν το έχω δει στο Facebook. Εγώ θα πω, απλώς θα θέσω το ερώτημα της γνώσης σας και από εκεί πέρα θα παρακαλούσα αν μπορούσατε να το εξετάσετε στην Επιτροπή αυτό. Αναφέρεται ότι γράφει μέσα ότι εξαιτίας της αδειοδότησης στο αιωλικό, του αιωλικού πάρκου Φραγκάκη, το οποίο είναι πολύ κοντά στις φωλιές των Σουζαϊτών, η Κομισιόν ζητά επιστροφή των χρημάτων που εισέπραξε ο Δήμος Άνδρου για το Life Άνδρος. Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό. Αυτό δεν θέλω απάντηση αυτή τη στιγμή. Απλώς θα ήθελα να το εξετάσετε εσείς, έτσι. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, και πάλι θα ήθελα να το εξετάσετε μέσα στην Επιτροπή, ή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και όχι τώρα γιατί τώρα είμαστε όλοι κουρασμένοι, ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποιο έγγραφο από το Άνδρος Life προς τις εταιρείες. Δηλαδή υπάρχει κάποια ενημέρωση του Άνδρος Life προς εταιρείες τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί με τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Το Άντος Λάχ, ας πούμε, προχωράει σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που έχει βάλει στο μυαλό του. Υπάρχει, δηλαδή, μια δράση και αντίδραση απέναντι σε αυτό που στείνεται αυτή τη στιγμή βόρεια και νότια της Άνδρου, ή όπου υπάρχει προστασία του Άντος Λάχ. Γιατί τρέχει το Άντος Λάχ, βλέπουμε και στον περιπολογισμό όλα αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν μέσα, υπεύθυνοι, υπόλογοι κλπ. Αλλά δεν βλέπουμε κάποια δράση του απέναντι αυτή τη στιγμή στις ανεμογεννήτριες. Αυτό ήθελα να πω. Δεν περιμένω κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή. Απλώς θα ήθελα να το εξετάσετε και να το δείτε και στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, κάτι ακόμα να κλείσω και κλείνω τελείως. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Μια χάρη, κύριε Παιδήμαρχε. Συγγνώμη λίγο, Γιάννη. Συγγνώμη. Να πω λίγο στον Γιώργο Τουρανάκο ότι το πρώτο live που είχε εφαρμοστεί και ήταν από τις πρώτες κινήσεις που κάναμε, πήγα εγώ με τον κύριο Ισίδωρο Νικολάου. Αν θυμάστε καλά, όσοι ήταν παρόντες 5 Οκτωβρίου στην πρώτη
εκδήλωση που έγινε στις αρμογεννήτριες και τις αρμογεννήτριες στο Κόρθι, το είχα πει. Δυστυχώς και ο κ. Μαβής και κάποιοι άλλοι είπαν, είπαν να μαζέψουν κάποιες υπογραφές. Είχαμε κάνει τέλη Σεπτεμβρίου παρουσία του κ. Νικολάου και του κ. Φίλιππου Φόρτωμα που μας έφερε σε επαφή στη Βουλή με τον κ. Αραβώση, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνάντηση και του καταθέσαμε υπόμνημα σε σχέση με το διαχειριστικό σχέδιο που έπρεπε να εγκριθεί, πρώτον για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυτομάτως έκοβε το ράχι ξυλοκόπη ως ή το ανάγκαζε να τροποποιήσει, δεν είμαι, να μην πω κάτι που είναι ανακριβές, την επένδυση του ράχι ξυλοκόπη του κ. Μητυλινέου. Και δεύτερον, γιατί στο Δήμο θα επιστρέφονταν ένα σημαντικό ποσό που είχε μείνει ως υπόλοιπο και είχε ως προϋπόθεση την έγκριση του διαχειριστικού σχεδίου. Αν υπήρχε το κλίμα που υπάρχει σήμερα τότε, θα ήταν πολύ πιο ισχυρή η πολιτική πίεση. Να πω και κάτι άλλο. Ούτε και εγώ ήξερα και πολύ καλά το θέμα, φαντάζομαι και πολλοί από εσάς. Το θέμα είναι ότι τώρα, επειδή έχει μπει σε σωστές ράγες και με την γνωμοδότηση και με τη βοήθεια των νομικών, θα μπορούσα και εγώ, όπως σας είπα για τα λεφτά που πρέπει να μαζευτούν, να σας έλεγα όχι, θα τα κάνει ο Δήμος. Και θα έλεγα τη Κατίνα, έφερε κάτι να κάνει. Και έτσι αλλιώς δεν είναι και πολλές πιθανότητες. Μπορεί και μην χρειάζεται να το κάνουν, μπορεί και να το κάνουν. Οκ, ό,τι αποφασίσουμε, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη λογική. Αλλά αν δεν ήθελα να κάνω μια σοβαρή προσπάθεια, θα έλεγα τη Κατερίνα, Κατερίνα, οκ, δες τώρα να το ξεπετάξουμε να φύγουμε. Πρέπει να κάνουμε σοβαρή προσπάθεια. Σοβαρή προσπάθεια με τη βοήθεια επιστημόνων, όχι μόνο νομικών, και θα συμφωνήσω και θα χαιρετήσω και θα χαιρετήσω και την προσπάθεια του Γιάννη του Αντωνέλου σε σχέση και με τη χωροταξία. Κάτι τελευταίο, να ενημερώσω το Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Στη Βουλή αυτή τη στιγμή, στη Βουλή υπάρχει ένα περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. Κυκλοφορείται εξυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και να ξέρετε ότι στη διαβούλευση όταν είχε βγει, έλεγε μέσα ότι η μη γνωμοδότηση συνιστά με θετική γνωμοδότηση. Δηλαδή, θεωρούσε πλάσμα δικαίου ο νομοθέτης ότι αν δεν γνωμοδοτήσουν οι υπηρεσίες, σημαίνει ότι είναι θετικές. Εγώ έστειλα σχόλιο σε αυτό όταν ήταν στη διαβούλευση, κύριε Γιάννη Μπακέλα. Στο τελικό σχέδιο που είναι σήμερα στη Βουλή δεν μπήκε και η μη γνωμοδότηση δεν σημαίνει αποδοχή. Φανταστείτε με το καινούριο πλαίσιο. Στο παλιό ούτε που προβλέπετε, που το έχει στείλει εγγράφος ήδη η περιφέρεια αυτό. Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνέλο. Κυρία Μαμά, έχει κρατήσει τον λόγο, κυρία Τασούλα Μαμά. Όλοι θέλετε να μην είστε, δεν θα πιώσουν ποτέ. Παρακαλώ, κυρία Μαμά. Το μικρόφωνο της κυρίας Μαμά, άνοιξτε. Ακούει κανείς? Καταλαβαίνω ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Καταλαβαίνω και του Δήμαρχου την δυσκολία να διαχειριστεί πάρα πολλά θέματα. Οπότε, επειδή η τελευταία φορά που μιλήσαμε για αυτό το θέμα αφορούσε στη θεσμική γέννηση, ας πούμε, μιας επιτροπής γύρω από αυτό, όπου θα συμμετείχαν κάποιοι άνθρωποι που θα τραβούσαν το κάρο, να το πω έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όλοι με όλα είναι λίγο δύσκολο. Άρα, φαντάζομαι ότι μέσα από αυτή την κουβέντα που άκουσα, ότι δεν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά του να είναι όλοι συμμέτοχοι σε αυτή την Επιτροπή και να συμβούν αυτά τα οποία είχαμε αποφασίσει σε εκείνο το Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, που είχατε πει και για επιστημονική ομάδα και γενικά να δουλευτεί αυτό το θέμα, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Δεν βλέπω λοιπόν, δεν ξέρω, ας μου πει και ο Δημήτρης, ο Δήμαρχος, ο κ. Λότσαρης, πώς το βλέπουμε από εδώ και κάτω. Δηλαδή, το θέμα της Επιτροπής αυτής, επειδή καταλαβαίναμε ότι δεν συμμετέχει, εντάξει, τώρα σήμερα πήρα μια καλύτερη εξήγηση ότι, okay, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και πέσαν πάρα πολλά θέματα και το καταλαβαίνω καλύτερα. Αυτό καταλάβατε από όλη τη συζήτηση. Ναι. Αυτό καταλάβατε, ότι ο Δήμαρχος δεν ενήργησε επειδή δεν προλάβαινε. Καλά κάνουμε συζήτηση 2 ώρες, ακριβώς. Όχι, αλλά ανέφερε και ένα τέτοιο θέμα. Τέλος πάντων, μάλλον ακούτε.
Ρωτώ λοιπόν, σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιτροπή που θεσμοθετήθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εάν θα συνεχίσει να υπάρχει η παρουσία του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και των υπολείπων βεβαίως μελών, για να δούμε αν θεσμικά θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία για το, για το θέμα αυτό. Να απαντάτε, κύριε. Να απαντήσω. Δεν χρειάζεται να απαντάμε αυτή τη ερώτηση. Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται. Δεν είναι αυτό θέμα τη ζήτηση. Αν θα έρθει ο Δήμαρχος σε ένα συμβούλιο στην Επιτροπή Τραγιάνων, θα σπαναγεί. Είναι ενετικά το. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Αδάμη. Μου βγάζει σιγό στο χέρι πάλι. Μια ζωή, κυρία Μαμά, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου είστε εκτό θέματο. Δεν μπορώ να απαντάμε τώρα. Δεν γίνεται έτσι. Ρωτάω. Έτσι ακριβώ γίνεται. Να κλείσουμε το μικρόφωνο, κύριε Μαμά. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Παίρνω τον επιστήμονά μου και πάω. Βγάλαμε μια θεσμικά μια επιτροπή. Ναι, κυρία Μάμα. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Μάμα. Πρόεδρε, όταν με το καλό ηρεμήσουν τα πράγματα που νομίζω δεν θα είναι πολύ μακριά και έρχομαι σε μια κανονικότητα, θα προκαλέσω μια συνάντηση του κύριου Καπάκη, του κύριου Σουσούδη, εμένα και του επάρχου και θα συνεχίσω. Καμία επιτροπή δεν ακυρώνεται και αυτό φαίνεται από τη στάση μου. Δηλαδή, πάντα είχα τη διάθεση να ενημερώσω, να τροφοδοτήσω. Χρόνο και μυαλό δεν είχα να ακολουθήσω. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ψάχνουμε. Όταν κινδυνεύουμε και το είδαμε και με τον κορονοϊό, κυρία Τασούλα Μαμάη, το ποιος θα πάρει τις τάφλες, αν η μία επιτροπή είναι έτσι ή αν είναι γιουβέτσι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτές οι επιτροπές, και γι' αυτό και, χαιρετίζω του Γιάννη του Αντωνέλου την πρωτοβουλία μου, την είχε πει και του είχα πει και τηλεφωνικά, οκ. Okay, δεν κακό αντί να σκεφτούνται 5, να σκεφτούνται 15 ή 35 όταν είσαι μπροστά στο πρόβλημα. Στο τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αναλάβει την ευθύνη και όλοι μαζί. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν σημαίνει αν σε μια επιτροπή η πλειοψηφία του όχι σε όλα θα επιβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το αξιολογήσουμε, ούτε μια επιτροπή που πιθανόν να είναι του κύριου Αντωνέλου που να λέει ναι σε όλα, σε εισαγωγικά Γιάννη, για να παρεξηγηθώ, θα το υιοθετήσουμε. Το βασικό είναι να κρατήσουμε μπροστά στη σοβαρότητα θέματος καλή την πίστη και να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας πώς θα συνεκτιμήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, τα πραγματικά περιθώρια αντίδρασης και πώς θα ανταποδώσουμε. Χαίρομαι, Γιάννη, που χαμογελάς, γιατί αυτό το πνεύμα της συνένεσης το είχαμε και στην Επιτροπή. Και πώς αυτά τα χρήματα που θα δαπανίσουμε θα πιάσουν τόπο, όχι στις επόμενες εκλογές, αλλά στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Όχι, άλλος. Ο κύριος Αδάμης, μια κουβέντα γιατί δεν ξέρω τι θέλει, και ο κύριος Τσαούσης και κλείσαμε. Μόνο ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να παρέμβει να κλείσει τα μικρόφωνα, τα άλλα παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι, να κλείσουμε το τηλέφωνο, το μικρόφωνο της κυρίας Μαμάη που είναι ανοιχτό. Και κύριε Αδάμη, έχετε το λόγο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Πρέπει να δώσετε, έκανε ο Δήμαρχος μία επιστολή στην εταιρεία Greek Power, νομίζω, και του έστειλε μία απάντηση που λέει ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι κάνουν, λέει, bullying στην εταιρεία. Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο, Δήμαρχε. Την πρόταση τη δική σου ψηφίσαμε. Τώρα, αν θεωρούν τη δική σου την πρόταση bullying αυτή η εταιρεία, είναι δικαίωμά τους. Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο σε Δημοτικό Συμβούλιο. Έφερες μία πρόταση, την ψηφίσαμε ομόφωνα και αυτή η πρόταση παρουσιάστηκε ότι εμείς κάνουμε bullying στην εταιρεία. Εύχομαι να συνεχίζει να, να ψηφίσει προτάσεις μου, Βασίλη. Όταν, όταν είναι για το καλό του νησιού πάντα. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, είμαστε κουρασμένοι τώρα. Δεν χρειάζεται τώρα αυτό το λογοπαίγνιο. Παρακαλώ, να κλείσω το μικρόφωνο του κ. Αδάμη. Κύριε Τσαούση, κλείνετε τη συνεδρίαση. Τώρα, πρόεδρε, έτσι όπως το έκανα, τι να πω. Έχω κρατήσει πολλές σημειώσεις. Ας πω τέλος πάντων ότι χαίρομαι για το κλίμα αυτό. Δηλαδή, η σύνεση και η συνένεση βλέπουμε ότι γεννάται τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν έχουμε θέληση. Πραγματικά αυτή η καχυποψία, το ότι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι βάλουμε εναντίον του ή αντίστοιχα αυτό που νιώθουμε εμείς ότι βαλόμεθα, ας πούμε, τελικά δεν έχει κανένα νόημα. Ο διάλογος είναι η λύση για τα πάντα και το πιστεύω πραγματικά. Εγώ χαίρομαι για ότι υπόθηκε. Υπάρχουν τώρα 2-3 σημεία. Τι να πω τώρα, να τα πω, δεν θέλω να κουράσω. Για το τυπικό, γιατί για να απαντήσω τώρα σε αυτό που είπε ο κύριος Λεωτσάρης, καλό είναι να είμαστε ακριβείς. Εγώ θα του ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι είναι ενοχλητικό. Να βάζουμε ταμπέλα στη Λίβδη, η Ενωμένη Αντιπολίτευση, ο λαϊκισμός, δεν θέλουμε πέτρα στην πέτρα. Μας αδικεί, πραγματικά.
Μας αδικεί. Εγώ με γενναιότητα πιστώνω τις καλές πρακτικές του, το ξέρει, το έχω κάνει και δημόσια. Θα περίμενα όμως, δηλαδή, έναν ελάχιστο παρονομαστή και από την άλλη πλευρά. Τώρα, πρόεδρε, να απευθυνθώ λίγο σε σένα, ένα τελείως τυπικό, έτσι απλά για να καταγραφεί, το θέμα με το Συμβούλιο. Γιατί πραγματικά δεν θέλω να θεωρηθεί λαϊκίστικο, γιατί θέλαμε το Συμβούλιο. Κοιτούσα λοιπόν εγώ τον νόμο που έλεγε ότι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου και ευρύτερου τομέα υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να χορηγούν αριθμό πρωτοκόλλου στα εισερχόμενα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άρα αυτός είναι νόμος 2690 του 1999 και μάλιστα τώρα βγήκε και εγκύκλος. Άρα θεωρήσαμε αυτό που λέμε άτυπο, εγώ ακόμα πραγματικά δεν το έχω καταλάβει, γιατί ξέρω ότι παίρνουμε πρωτόκολλο και από τη στιγμή που ο Δήμαρχος, από ό,τι μας είπε η κυρία Κυριτάτα, έκανε απαντήσεις, έκανε ερωτήματα πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση στον κύριο Κόλλια και πήρε απαντήσεις, καταλάβαμε ότι η ουσία του, ελπίζω να μην κουράζω, ότι η ουσία της αυτής της διαδραστικής, ας πούμε, επικοινωνίας ήταν valid. Και αυτό τώρα που υπόθηκε τελικά τι είδους απόφαση πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις έχω εδώ μπροστά μου, μιλάμε ξεκάθαρα για αναστολή οποιονδήποτε αδειοδοτήσεων και εργασιών στις 7 Τρίτου, στις 6 Τρίτου στην Οικονομική Επιτροπή για χρήση μέτρο μέσω ο Δήμος Άνδρου δύναται να ασκήσει κατά των υφιστάμενων αδειών και εγκρίσεων, όχι για το από εδώ και πέρα. Και επίσης στις 11-12 το περίφημο Συμβούλιο πάλι λέμε να ανασταλούν οι οποιασδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπλέξω. Υπόθηκαν πολλά. Κρατάω το συνενετικό κλίμα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, πραγματικά. Χαίρομαι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι το βλέπει ως το ιεραρχεί πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Και μακάρι να έρθει στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί και στην Επιτροπή Αγώνα, γιατί και εκεί δεν είναι αντιδραστικό το κλίμα. Εγώ θεωρώ ότι παράγονται καλές ιδέες. Ευχαριστώ και μακάρι να συνεχίσουμε. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Μακάρι. Επειδή καταπληκθήκατε σε μένα για το να σου πω ότι η γνωμοδότηση πρέπει να πρωτοκολληθεί όταν έρθει και το τιμολόγιο, όλα τα άλλα είναι σχέδια γνωμοδοτήσεως, από το οποίο έχουμε σχέδιο γνωμοδότησης. Έτσι είναι. Και αυτό το οποίο εγώ είπα ήταν ότι εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο δεν χρειαζόταν να γίνει. Δεν το ανοίξουμε τώρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα. Σήμερα, εκτός από μια ενωμένη αντιπολίτευση και ο Πακέλλας, είναι ενωμένη συμπολίτευση, αντιπολίτευση και ο Πακέλλας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να λύσουμε τη συνεδρίαση. Καλή νύχτα σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους. Νύχτα. Καλό βράδυ. Γεια σας.